Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Όπως ξέρετε, επικοινωνία με την εκπομπή γίνεται διαμέσου του email της εκπομπής που είναι μικρόφωνο με κάπα, μικρόφωνο dkpapaki@gmail.com. Στείλτε μας τις απόψεις σας, τον προβληματισμό σας, τις αντιρρήσεις σας, ό,τι ακριβώς ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε στον αέρα. Μαζί μας σήμερα είναι και ο Γιώργος ο Γιώργης, άρτια φυχθής εκ του Μπορντό Γαλλίας. Λοιπόν, είχε πάει σε ένα φεστιβάλ κρασιού και επέστρεψε μέθυσος. Αλλά δεν έχει σημασία, θα το περάσουμε το πρόβλημα. Μήνα ρε. Γεια σας. Καλά, αν ακριβείς εδώ πέρα ο Μίτσος. Ήταν σε μια συνάντηση, διεθνή συνάντηση που διοργάνωσε, ναι, ενάντια στο Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που διοργάνωσε μια γαλλική πολιτική κίνηση που λέγεται πολιτική κίνηση για τη χειραφέτηση του λαού, στο οποίο ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες έτσι απόψεις. Είναι περίεργο πως από 4 χώρες εκπρόσωποι ανάλογων κινημάτων, και στο παρελθόν έχουν γίνει βέβαια τέτοιες συγκεντρώσεις και στην Αθήνα, έχουν γίνει τέτοια. Αυτό που πάντα με εκπλήσει ευχάριστα είναι το γεγονός ότι άνθρωποι με διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικές καταβολές σε διαφορετικές χώρες φαίνεται να αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες τόσο μα τόσο πολύ κοινά προβλήματα και να καταλήγουμε σε τόσο μα τόσο πολύ κοινές προσεγγίσεις. Είναι μάλλον ιδιόρυθμη η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και έχουμε, εντάξει, το πρόβλημα που μας ενώνει, το μεγάλο πρόβλημα που μας ενώνει είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τρόπος που εξελίσσεται. Ανακοινώθηκε μόλις προσφάτως, μόλις χθες δηλαδή, μέσα στο, μάλλον σήμερα είναι που έχει ανακοινωθεί, που δημοσιοποιήθηκε μάλλον σωστότερα, ότι σκέφτονται να ανοίξουν ένα ειδικό ταμείο όπου θα ενισχύουν τις λεγόμενες υπερεθνικές επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσουν, λέει, καταρχήν 26 δισεκατομμύρια, από τα οποία, λέει, θα παραχθεί πλούτος 369 δισεκατομμυρίων. Βεβαίως δεν μας εξήγησαν σε ποιανού χέρια θα βρεθεί αυτός ο πλούτος, αλλά βεβαίως αυτά είναι ευκόλως εννοούμενα. Επίσης ευκόλως εννοούμενα από ποιανού, τις τσέπες. Θα φύγει αυτός ο πλούτος. Ναι. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι βεβαίως αυτή η πρόταση βγήκε από μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, την οποία χρηματοδότησε η γνωστή σε όλους Ένωση Ευρωπαίων Εργοδοτών. Τώρα, να μου πείτε, είμαι λιγάκι καχύποπτος, ότι όλη η ιστορία, η βασική πρόταση είναι να καταργηθούν τα εθνικά σύνορα, ώστε να μπορούν οι υπερεθνικές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να κινούνται πιο εύκολα, πιο άμεσα και τέλος πάντων να αποκομίζουν τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη, ώστε να υπάρχει κίνητρο να γίνονται επενδύσεις. Το ερώτημα είναι, εμείς τι κίνητρο έχουμε να τους επιτρέψουμε να έχουν αυτή την κινητικότητα? Αυτό δε βέβαια δεν λύνεται το ζήτημα, δεν αφορά οτιδήποτε. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο τι λένε αυτού του τύπου τα think tanks, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οργανώσεις πίεσης, οι ομάδες πίεσης όπως λέγονται, κοινώς λόμπι. Ιδιαίτερα όταν έχουν πολλά δισεκατομμύρια να δαπανίσουν σε εξαγορές πολιτικής εύνοιας, σε εξαγορές επιτρόπων και γενικά σε ανθρώπους, ας πούμε, που, να το πούμε έτσι, έχουν επιρροή στα πράγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε έχουμε δει τώρα τελευταίο σκάνδαλο που έχει προκύψει για το Λουξεμβούργο και όλη την ιστορία αυτή. Αυτό βέβαια το κερασάκι είναι το κερασάκι σαν την γη. Ίσως ήταν ενδιαφέρον εδώ πάντως, με αφορμή αυτό, να πω ότι στη Γαλλία συζητάνε πάρα πολύ το πρόβλημα που τους έχει δημιουργήσει η απουσία προστατευτισμού. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν το συζητάμε, ίσως γιατί το έχουμε αποφασίσει πια ότι δεν χρειαζόμαστε ούτε βιομηχανία, ούτε βιοτεχνία, ούτε εν πάση περιπτώσει τίποτα, καμία παραγωγική δραστηριότητα. Η Γαλλία το συζητάει. Το ζήτημα είναι ότι το θέμα το μονοπολεί το Front National. Στην Ελλάδα αυτό το θέμα δεν συζητιέται, δεν μπαίνει σε συζήτηση. Το πώς προστατεύεις την εγχώρια παραγωγή, πώς αναπτύσσεις την εγχώρια παραγωγή, πώς βελτιώνεις. Νομίζω ότι κανένα πολιτικό κόμμα αυτή τη στιγμή, υφιστάμενο τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, δεν ενδιαφέρεται
για την προστασία της εγχώριας παραγωγής. Άρα κατ' επέκταση και για την παραγωγική, για μια πραγματική παραγωγική ανασυγκρότηση οικονομίας, προκειμένου να βρουν δουλειά και οι Έλληνες επιστήμονες αντί να φεύγουν έξω και οι Έλληνες εργάτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα ανεργίας και τα λοιπά, προκειμένου. Βέβαια, όπως για να μπορέσει να υπάρξει εισόδημα στα λαϊκά στρώματα, να μπορέσει να υπάρξει τζίρος για τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες και ταυτόχρονα να μπορεί να υπάρχει, αυτό είναι το απαραίτητο περιβάλλον για να μπορούσουν να γίνουν επενδύσεις σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να παραχθούν θέσεις εργασίας σταθερής απασχόλησης και αυξανόμενου εισοδήματος. Δηλαδή, ώστε να υπάρχει κίνητρο και προοπτική ανάπτυξη. Διαφορετικά, θα ζούμε αυτό που λένε ορισμένοι οικονομολόγοι κυκλική στασιμότητα, που βεβαίως δεν είναι καθόλου κυκλική στασιμότητα. Μιλάμε για καταστροφή, έτσι δεν μιλάμε για στασιμότητα, για ποιο στασιμότητα. Όλα πάνε κατά διάολου. Λοιπόν, να πούμε κιόλας ότι δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τώρα τελευταία την δοξολογία που γίνεται στην Ιρλανδία, η οποία είναι ένα πετυχημένο παράδειγμα της, του προγράμματος προσαρμογής. Δεν κατουράει κανένας, νερό βάζει ο... γιατί ακούγεται δηλαδή, γι' αυτό λέω, μην παρεξηγηθείτε. Λοιπόν, ναι. Στην Ιρλανδία, λοιπόν, συζητάμε για το μεγάλο οικονομικό θαύμα της Ιρλανδίας, γιατί έτσι μας το παρουσιάζουν. Βεβαίως, τον τελευταίο μήνα στην Ιρλανδία έχουμε συστηματικές κινητοποιήσεις. Γιατί νομίζετε? Γιατί τα νοικοκυριά το ένα μετά το άλλο μένουν χωρίς νερό. Τους κόβουν τη σύνδεση στο νερό. Διότι ιδιωτικοποιείται το νερό στην Ιρλανδία. 150.000 περίπου Ιρλανδοί βγήκαν στους δρόμους και φωνάζανε ότι το νερό νεράκι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, οικονομικό θαύμα. Μπορεί να μην έχουν νερό. Ξέρετε. Είναι όπως αυτό που λέγαμε, που έλεγε, πώς το λέγανε ρε παιδί μου. Πες τον έναν από τους γιους του Καραγκιόζη. Ο Χατζαβάντη ρώταγε τον Καραγκιόζη και του λέγε, ρε παιδί μου, τι κάνεις? Αν δεν έχεις στέγη στο σπίτι, ας πούμε, δεν, στην καλύβαρα, τι κάνεις όταν βρέχει? Βγαίνουμε όλοι έξω να μην βραχούμε. Στην Ιρλανδία βγαίνουν όλοι έξω όταν βρέχει για να πιουν νερό. Καθότι ένα στα 7 νοικοκυριά έχει πάψει πλέον να έχει νερό. Επισήμως. Και δεν υπάρχει προοπτική ξανά να αποκτήσει σύνδεση. Μεγάλη επιτυχία. Μιλάμε για οικονομικό θαύμα. Ο στόχος είναι να είναι ένα στα 3 νοικοκυριά χωρίς νερό. Γιατί μιλάμε για ανάπτυξη. Δεν μιλάμε τώρα για ό,τι και ό,τι. Κατά τα άλλα, βεβαίως, οι οικονομικοί δείκτες πάνε μια χαρά. Και μάλιστα είναι και δεν τόσο. Δεν υπάρχει και λειψιδρία. Όχι, βέβαια. Καθόλου. Δηλαδή, όχι. Εδώ το συζητάγαμε. Για σκεφτείτε, θα παιχτεί εδώ πέρα όταν αρχίσει ένα τέτοιο παιχνίδι. Εδώ προς το παρόν τους έχει βγει το. Άνω το δικαστήριο και λέει, αυτές τις μετοχές αφήστε τις, αν πουλήσετε κάτι άλλο. Λοιπόν, θα βρουν μια τέτοια ιστορία όταν μπει επιτάπητος και θα βρουν έναν τρόπο να το κάνουν. Τι σκέφτονται? Μάλιστα σκέφτονται να ενοποιήσουν τις δύο μεγάλες εταιρείες ίδρυυσης, την EIDAP και την EIATH, και να πούνε είναι νέα εταιρεία, άρα δεν μας δεσμεύει η προηγούμενη απόφαση του δικαστήριου, πάμε και καινούριο πούλημα. Είναι απλά τα πράγματα στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί αυτοί οι Αγγλοσάξονες τα μπλέκουν. Έχουν μια τάση να τα μπλέκουν, να τα κάνουν. Δεν έρχονται εδώ στην Ελλάδα, είναι απλά τα πράγματα. Είσοδο σύλλογος, το φωνάζεις κιόλας. Σου δίνουν και μια θέση στην κυβέρνηση, αν δεν γίνεσαι και στρατηγός, ενίοτε. Γι' αυτό είμαστε λοιπόν, το πείραμα της Ευρώπης. Παίρνουν μαθήματα τώρα. Βέβαια, αυτό είναι. Λοιπόν, αφού σου λέω, κάνουν ειδική εξέταση της κρανιακής κάψας του Έλληνα. Προσπαθούν να ψάξουν τι υπάρχει μέσα. Δεν το έχουν ανακαλύψει ακόμη. Ούτε με μικροσκόπιο ηλεκτρονικής δυνατότητας. Μεγέθυσης εννοώ. Κάνει 100.000 μεγέθυσης και πάνω. Λοιπόν, το ψάχνουν να βρουν ένα. Τι έχει μέσα. Πώς είναι δυνατόν, σου λέει, αναρωτιούνται, να δέχεσαι να ακούς Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, ή όλο αυτό το αφόγκατε της δημοσιογραφίας και της δημοσιότητας. Παρ' όλα αυτά όμως, οι Ιρλανδοί μείνανε χωρίς νερό. Λοιπόν, και ξέρετε, υπάρχει και μια πολύ ωραία ρύση που τη χρησιμοποιούν οι μηχανικοί, που λένε Ιρλανδική διάβαση. Ιρλανδική διάβαση θεωρείται ότι όταν ένας δρόμος έχει φτιαχτεί και περνάει το νερό από πάνω το δρόμο. Αυτό θεωρείται Ιρλανδική διάβαση. Κατά τη γνώμη μου, μάλλον οι Εγγλέζοι το έχουν βγάλει αυτό, γιατί δεν εκτιμούν ιδιαίτερα τους Ιρλανδούς.
Και επειδή συνήθως το νερό το φτιάχνουν γέφυρες αυτοί και περνάνε από κάτω, για τους Ιρλανδούς ειδικά, το νερό παίρνει για πάνω από το τέτοιο. Τώρα λοιπόν θα καταργηθεί και η Ιρλανδική διάβαση, διότι θα τολμάει να περάσει νερό πάνω από τη διάβαση, θα το πίνουν όλο αφενός. Αφετέρου δεν θα είναι δημόσιο αγαθό, θα είναι ιδιωτικό, θα είναι κάποιος μπάστακας εκεί και θα αφήνει και θα σφυγεί να περάσει. Να φτιαχτεί γέφυρα δεν υπάρχει περίπτωση, διότι δεν υπάρχουν λεφτά, δεν δίνονται πλέον, όλα πηγαίνουν στο κογλίφους, στις τράπεζες και στους μεγαλοκαρχαρίες. Οπότε άντε τώρα να δεις τι θα γίνει. Πώς θα την ονομάσεις τώρα αυτή? Ευρωπαϊκή διάβαση. Ξέρω εγώ τι έχουν κάνει εκεί μέσα. Λοιπόν, παρόλα αυτά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είναι το πρότυπό μας. Και εμείς σαν τους Ιρλανδούς. Διώξαν ένα στους τέσσερις Ιρλανδούς, έφυγε μετανάστης, την εποχή του μνημονίου. Ένα στους τέσσερις. Κατέβασαν τον πληθυσμό τους κατά 1 εκατομμύριο. Μπράβο τους. Και τώρα τι κάνουνε, όσους μείνανε πίσω τους τιμωρούν. Γιατί μείνατε πίσω, να σας κόψω το νερό. Και το ρεύμα το συζητάμε, με φανάρι είναι οι άνθρωποι, δεν είναι το συζητάμε. Σε λίγο θα αντιμετωπίσουν την πείνα που αντιμετωπίσαν τον 19ο αιώνα, σε αρχές του 19ου αιώνα, όπου πολλοί πιστεύαν την εποχή εκείνη ότι πεθαίναν από χειράδωση. Χειράδωση ήταν μια ασθένεια η οποία θεωρούσαν ότι προέρχεται από την υπερβολική κατανάλωση πατάτας. Και επειδή ήταν πατατοφάγοι δηλαδή, πεθαίνανε λέει από την πατάτα. Αν δεν πεθαίνανε από την πατάτα, από την πείνα πεθαίνανε και από την έλλειψη πρωτεϊνών βεβαισικά, που ήταν παντελώς λόγω της φτώχειας, ας πούμε. Η φτώχεια τους σκότωνε μαζικά. Και τώρα θα τους σκοτώσει και έτσι θα δείτε μια απογείωση της οικονομίας. Μιλάμε ρυθμοί. Χάρης λοιπόν όμως στο οικονομικό θαύμα της Ιρλανδίας και στο οικονομικό θαύμα της Ελλάδας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αντιμετωπίσει τουλάχιστον για φέτος, για το 2014, triple dip όπως λένε, δηλαδή τριπλή συνεχόμενη ύφεση. Για να, διότι μόλις που θα ξεφύγουμε, θα υπολογίσουν ότι θα έχουμε περίπου στο 0,2% άνοδο της ευρωπαϊκής οικονομίας του 2014. Δηλαδή, πώς λέμε, ας πούμε, έκλεισε η πόρτα και μου κόψε την ουρά. Κάπως έτσι θα γλιτώσει. Και βεβαίως, χάρη στον κύριο Γεωργίο Σπεκένγκ, εδώ στην Ελστάτ, και τους ανάλογους του στη Eurostat, που μαγειρεύουν τα στοιχεία μέχρι αηδίας. Μέχρι αηδίας μαγειρεύουν τα στοιχεία. Έχουμε φτάσει σε σημείο κανένας να μην μπαίνει στα σοβαρά τα στοιχεία της Eurostat. Κανένας. Σε κανένα σοβαρό κράτος του κόσμου τουλάχιστον, έτσι. Κάνουν δικές τους εκτιμήσεις πλέον. Μιλάμε για το γέλιο της αρκούδας. Δεν έχουμε Greek statistics, έχουμε European statistics πλέον. Λοιπόν, τα οποία είναι πιο γελία και πιο αλλοπρόσαλα και από τα Greek statistics. Που βεβαίως έχουν τη βούλα της Eurostat. Άρα είναι υπεράνω πάση υποψίας. Ρώτα τον Πάρμα μου τον ψεύτη. Λοιπόν, αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Standard Poor's βγήκε με ανακοίνωση ότι στο τσακ θα γλιτώσει το triple dip, την τριπλή ύφεση δηλαδή, φέτος η ευρωπαϊκή οικονομία. Βεβαίως στην πράξη οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι κατά κύριο λόγο και οι ευρωπαϊκοί λαοί θα υποστούν όχι απλά ύφεση, θα υποστούν των παθών του στον τάραχο για αυτή την ιστορία, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Έχουμε πάντα το 2015 μπροστά μας που θα απογειωθεί η οικονομία. Μην ανησυχείτε, θα απογειωθεί. Μας το λένε από την αρχή της κρίσης αυτό το πράγμα. Αν δεν απογειωθεί φέτος, θα απογειωθεί του χρόνου. Και αν δεν απογειωθεί του χρόνου, θα απογειωθεί του παραχρόνου. Και αν δεν απογειωθεί του παραχρόνου, θα απογειωθεί σε μια δεκαετία. Και αν δεν απογειωθεί σε μια δεκαετία, θα απογειωθεί σε 50 χρόνια. Πάντως κάπου θα απογειωθεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Διότι έτσι γίνεται. Πάντα κάπως απογειώνεται η οικονομία. Τώρα, ποιος θα έχει μείνει να τη δει να απογειώνεται, δεν ξέρω. Πάντως δεν το έχω. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος για όλη αυτή την κατάσταση. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιτυχία ο κύριος Σταθάκης. Μία ακόμη μεγάλη επιτυχία. Όχι στο θέατρο, μιλάμε στην πολιτική. Διότι έτσι θα βρούμε τα λεφτά, λέει, σε συνέντευξή του σε εφημερίδα Νεόκοπη, που βεβαίως τελείω στοιχεία, όπως η Financial Times, όπως η κυρία Αγγελοπούλου και η κυρία Λάτσι, στο Μπροκολέ, πώς το λένε αυτό το πριβέ εστιατόριο του Κολονακίου, που βρεθήκανε μαζί με τον κύριο Τσίπρα να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους, καθότι όλες οι επαναστατικές δυνάμεις του τόπου
συσπηρώνονται γύρω από τον κύριο Τσίπρα. Η οικογένεια Αγγελόπουλου, η οικογένεια Λάτσι, όλες αυτές οι επαναστατικές δυνάμεις. Και δίνουν σαν ραντεβού στο κέντρο του Κολονακίου, στο πριβέ κλαμπ που λέγεται Μπροκολέ, κάπως έτσι τέλος πάντων. Δεν νομίζω ότι τρώνε μπρόκολα εκεί για να λέγεται Μπροκολέ. Αλλά δεν είναι και μακριά από τον δρόμο που ανεπέκτησε πολιτική συνείδηση και βαθιά πολιτική γνώση ο κ. Τσίπρας, από τη Βαλαώρη του. Διότι εκεί κατοικοέδρευε μέχρι να βγει πρόεδρος εις τον ΣΥΡΙΖΑΝ. Ήταν της αριστεράς της Βαλαώρη του. Λίγο πιο πάνω, πριν προαγωγή που λέμε. Ναι. Και βεβαίως, ξαναγυρίζοντας στο μέλλον τα Υπουργό Οικονομικών βοήθειά μας, στον κύριο Σταθάκη, μας είπε ότι τα βρήκε τα λεφτά. Βεβαίως τα βρήκε τα λεφτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν που τα βρήκε τα λεφτά. Θα χρηματοδοτήσει από το ΕΣΠΑ, βεβαίως, από το ΕΣΠΑ. Προσέξτε, οι κουτόφραγκοι θα δώσουν τα λεφτά για να κάνει ανάπτυξη ο ΣΥΡΙΖΑ υπέρ των εργαζομένων. Γιατί, ξέρετε, δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν οι κουτόφραγκοι από το να βγάζουν από τα σεντούκια τους και από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό λεφτά μέσω του ΕΣΠΑ και αντί να χρηματοδοτούν μπομπολέους και όλα τα άλλα τα γνωστά αρπακτικά της ελληνικής οικονομίας που μας έχουν αγιογδίσει όλα αυτά τα χρόνια μέσω των περίφημων ΕΣΠΑ και πλαισίων στήριξης, α όχι, αυτή τη φορά θα χρηματοδοτήσουν τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Βεβαίως. Γιατί όπως και το κάνουμε, θα το δουν το Σταθάκι και θα τρομάξουν. Δεν ξέρω τι παθαίνει η γυναίκα του όταν το βλέπει νύχτα, αλλά εγώ ξέρω ότι οι Ευρωπαίοι με το που θα τον δουν θα πάθουν την πλάκα της ζωής τους. Και αμέσως θα ανοίξουν τα σεντούκια τους και θα δώσουν το ΕΣΠΑ χωρίς καμιά προϋπόθεση, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, χωρίς να ζητάνε ανταλλάγματα, χωρίς να βάζουν δεσμεύσεις. Όχι, τέτοια πράγματα δεν τα κάνουν οι Ευρωπαίοι. Ποιος το είπε αυτό, ποιος κακός το είπε αυτό. Μας το λέει ο κύριος Σταθάκης. Αυτά είναι μύθοι της κυβέρνησης. Δεν είναι των Ευρωπαίων. Είναι της κυβέρνησης, η οποία είναι ερασιτεχνική, ενώ ο άλλος είναι επαγγελματίας ψεύτης. Καθηγητής οικονομίας. Και ως επαγγελματίας ξέρει, τους έχει δει, τους έχει κόψει. Και βεβαίως επειδή τους έχει κόψει, οι Ευρωπαίοι δεν βάζουν δεσμεύσεις. Απλά βρήκαν μπόσικη την κυβέρνηση και τις βάλανε σε αυτήν. Και βεβαίως η κυβέρνηση από μόνη της έβαλε τις δεσμεύσεις. Γιατί τις συμφέρουν. Βεβαίως. Ενώ όταν βγει αυτός και ο κολλητός του, έτσι, ναι, θα μας δώσουν χάρισμα το ΕΣΠΑ. Ναι. Λοιπόν, η δεύτερη πηγή θα είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Για τους αφελείς και αμόρφωτους αυτούς που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις ιδιοφυείς σκέψεις ενός τόσο μεγάλου κολοσσού της οικονομικής σκέψης, να σας πληροφορήσουμε ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας διαθέτει περίπου 11,4 δισεκατομμύρια, έτσι λένε τα λογιστικά του βιβλία. Το αν υπάρχουν ή όχι, οι τραπεζίτες το ξέρουν. Τα λεφτά αυτά είναι χρέος του Έλληνα πολίτη, τα έχει χρεωθεί και έχουν καταγραφεί στο δημόσιο χρέος της χώρας και βεβαίως προορίζονται για τις ανακεφαλοποιήσεις υποστήριξη των τραπεζών. Τώρα, εάν βρούνε αυτά τα 11,4 δισεκατομμύρια στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ο κύριος, πώς τον είπαμε, ο κύριος Σταθάκης, εμένα μου τρυπήσετε τη μύτη με βελόνα τρύπηχη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το ερώτημα είναι με χρέος του Έλληνα φορολογούμενο. Θα πάτε να κάνετε ανάπτυξη, ρε παιδιά. Τι ωραία είναι που είναι τούτη. Και μετά το τελευταίο, κρατηθείτε καλά. Κρατηθείτε, όποιος οδηγεί να σταματήσει στο πλάι, διότι αυτό που θα ακούσει θα το συγκλονίσει. Θα μαζέψουν λεφτά από τη φοροδιαφυγή. Άκουσα κάτι να τρακάρει. Λοιπόν, σας παρακαλώ, αυτά, κοιτάξτε, όταν μιλάμε για τον κύριο Σταθάκη και τις προτάσεις του, οφείλετε να προσέχετε πάρα πολύ στον τρόπο που οδηγείτε. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Λοιπόν, φόρο διαφύγει, βεβαίως. Διότι όπως είναι γνωστό, τα 72 δισεκατομμύρια που έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή τα χρέη, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, είναι φόρο διαφύγει. Τα έχετε και δεν τα δίνετε. Και δεν μπορεί να τα πιάσει κανένας. Μόνο στο Θάξη θα τα πιάσει. Τι θα πιάσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά θα τα πιάσει.
άσε που τα πιάνει ήδη τον Ευρωπαίο, αλλά το βασικό είναι ότι θα πιάσει τη φοροδιαφυγή. Βεβαίως θα πιάσει τη φοροδιαφυγή. Πιανού τη φοροδιαφυγή του μικρομεσαίου, του ελευθεροπαγγελματία, του μισθωτού, του συνταξιούχου, αυτόν τη φοροδιαφυγή. Γιατί είναι η μόνη που δηλώνει εισόδημα. Όλοι οι υπόλοιποι δεν δηλώνουν εισόδημα. Πού να τους πιάσεις? Γιατί τα έχουν στο Λιχνεστάιν, τα έχουν στο Λουξεμβούργο, τα έχουν στις Μπαγάνες. Κατάλαβες τι γίνεται, ποιο είναι το θέμα? Και επειδή έχουμε ελευθερία κίνησης κεφαλαίου, άντε πιάσει τον εαυτό μου. Αλλά θα τον πιάσει ο Σταθάκης. Φόρος ακίνητης περιουσίας είναι αυτός. Δεν είπαμε ότι θα αλλάξει το χαράτσι και θα βάλει άλλο? Ναι, θα βάλει το χαράτσι. Θα βάλει το χαράτσι, θα το λένε, δεν θα το λένε χαράτσι. Θα το λένε κεφαλικό χώρο. Επί το ελληνικό τώρα. Ή θα το βρει με μια αγγλική ονομασία, γερμανική, κάτι δηλαδή, έτσι για να είμαστε και πιο Ευρωπαίοι, ας πούμε. Το ενδιαφέρον είναι βεβαίως ότι σε μια ίδια κατάσταση όπου δεν υπάρχει εισόδημα, καμία φοροδοτική ικανότητα, με τεράστια λήξη πρώτης μαχρή προς την εφορία, ο κύριος Σταθάκης υπόσχεται ότι θα συλλάβει τη φοροδιαφυγή. Ναι, τη δική του. Ξέρω, της BlackRock μήπως, της οποίας διαθέτει και ομόλογα. Ξέρετε, σαν επένδυση, παιδί. Κάνει μια επένδυση στο παιδί. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, κατά τα άλλα έχουν βρει τα λεφτά. Και αυτοί, προσέξτε, σύμφωνα με τη συνέντευξη λοιπόν του κ. Σταθάκη, αυτή ήταν η επαγγελματική πρόταση αυτού του κολοφόνα της οικονομικής σκέψης. Τη φόνα σκέτος. Λοιπόν, έναντι της αριστεχνικής τακτικής της κυβέρνησης. Βεβαίως, η κυβέρνηση επιμένει ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο και πως η χρηματοδοτική στήριξη είναι για την ασφαλή έξοδο στις αγορές. Σας κατηγορεί μάλιστα ότι δεν σας αφήνει ο απεγκλωβισμός από τα... δεν σας αρέσει ο απεγκλωβισμός από τα μνημόνια. Αυτή ήταν η ερώτηση του δημοσιογράφου. Τον έκανε κύμα το Σταθάκη. Δεν ξέρω. Αυτοί, ρε παιδί μου, οι δημοσιογράφοι κάνουμε κάτι ερωτήσεις. Δυσκολεύουν πάρα πολύ το συνομιλητή τους όταν είναι του καθεστώτος. Δηλαδή μιλάμε. Τι να πω, ρε παιδί μου, το επάγγελμα αυτό το ζηλεύω, δηλαδή. Αυτό και τις πόρνης, δηλαδή είναι πραγματικά να το ζηλεύεις. Και απαντάει ο μέγας αυτός κολοφόνας της οικονομικής σκέψης. Η κυβέρνηση δεν επιμένει πλέον ούτε σε αυτό. Προσέξτε, ούτε σε αυτό, δεν επιμένει σε αυτό. Επιμένει να προσπαθεί να πείσει την Τρόικα ότι είναι αξιόπιστη πολιτική λύση για τη συνέχιση των μνημονίων. Αλλά ούτε αυτό δεν μπορεί να πετύχει πια. Θα το πετύχουμε εμείς, μην ανησυχείτε. Ο Σταθάκης, ο Τσίπρας, ο Δραγασάκης, όλα τα καλά παιδιά. Λοιπόν, αλλά ούτε αυτό δεν μπορεί να πετύχει πια. Απεγκλωβισμός από τα μνημόνια σημαίνει αλλαγή πολιτικής. Το να μας κατηγορεί η κυβέρνηση ότι εμείς δεν θέλουμε να αλλάξει πολιτική είναι στο όριο του γελίου. Είναι στο όριο του γελίου. Μπορεί να τη δει στη φάτσα του. Θα καταλάβεις. Άλλωστε, ο ίδιος ο κ. Σαμαράς στο πρόσφατο άθρο του επιμένει ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Πάση θυσία. Ενώ είναι ενάντια ο κ. Σταθάκης, βεβαίως. Είναι υπέρ των κρατικών συσίτιων. Όχι ότι και ότι. Δηλαδή, μην αφήνουμε τη ιδιωτική πρωτοβουλία στα συσίτια. Αυτή είναι μεγάλη, θεμελιώδης, ταξική διαφορά. Άλλο κρατικό συσίτιο και άλλο ιδιωτικό συσίτιο. Έχει μεγάλη σημασία, βεβαίως. Και βεβαίως άλλο 75 δόσεις και άλλο 100 δόσεις που υποσχέθηκε ο Σαμαράς και δεν τον εκπλήρωσε. Ενώ εμείς 75. Το έχουμε μελετήσει το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, και όλα τα φοβερά σχέδια που έχουν κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα, υποφέρεις από δάνεια στην τράπεζα, πες στο κόμμα, ψήφισε και θα φροντίσουμε να λυτρωθείς με εξοδικαστικό διακανονισμό. Τόσο καταπληκτικά μέτρα θα πάρουν. Και θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ, βεβαίως, να βγούμε από αυτή την ιστορία. Μετά τη γελιότητα που λέγεται οικονομικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, παρεμπιπτόντος, όποιος θέλει να γελάσει, ας έρθει στο Μοσχάτο την Τετάρτη, θα πέσει πολύ γέλιο. Ειλικρινά, έχω μεγάλη διάθεση. Και δεν θα αφήσω καρφίτσα να πέσει κάτω. Καρφίτσα. Λοιπόν. Γιατί μας κοροϊδεύουν και δεν αντέχω πλέον άλλο. Δεν αντέχω άλλο πλέον. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ξέρετε, μια και το χιλάκι μας ελάχιστα γελάει, ελάτε να γελάσετε χοντρά. Με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θα γελάσουμε πολύ χοντρά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, βεβαίως, οφείλουμε να πούμε ότι έχουν την πρόταση.
Προσέξτε, έχουν την πρόταση. Δεν μας τη λένε. Είναι μυστική. Την πρόταση για την παραγωγική ανασηκώτηση της χώρας. Είναι μυστική. Ξέρετε τώρα, τους πιάσουν στον ύπνο τους σκοτόφραγκους. Θα βγουν ξαφνικά, πώς πετάγεται το άλλο που ανοίγει το κουτάκι και πετάγεται το... αυτό το πράγμα μέσα, έτσι ακριβώς, τουκ, θα πεταχτεί και ξαφνικά θα τρελαθούν οι Ευρωπαίοι. Άσε που ο Δαγασάκης κάνει φοβερή δουλειά αυτή τη στιγμή. Σε ένα αεροπλάνο και τους πείθει όλους. Μιλάμε, τελευταία έπεισε και τον Σόιμπλε τον ίδιο. Δηλαδή, τέτοια πειθώ αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, είναι κάτι... Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, βεβαίως, δεν έχουμε παρά να περιμένουμε την ώρα που θα αναλάβουν την κυβέρνηση με αυτοδυναμία, παρακαλώ. Με αυτοδυναμία, όπως θέλει ο κύριος Σταθάκης. Διότι, χωρίς αυτοδυναμία, πώς θα τα οικονομήσουν χοντρά, χωρίς να έχουν να δώσουν λογαριασμό στο λαό. Αυτό σημαίνει αυτοδυναμία. Αυτοδυναμία είναι νέμο με την εξουσία χωρίς να με νοιάζει το πολιτικό κόστος. Δηλαδή, χωρίς να με νοιάζει τι λέει ο λαός από κάτω και πόσο τσαντισμένος είναι για να μου επιφέρει δραματικές αλλαγές και ανατροπές στην πολιτική μου. Αυτό σημαίνει αυτοδυναμία. Βεβαίως, στην πράξη θα συγκυβερνήσουν. Με ποιους θα συγκυβερνήσουν, φυσικά, όχι με το λαό, γιατί το λαό τον έχουν στείλει στον καναπέ του. Όχι. Θα συγκυβερνήσουν με αυτούς που έχουν στα χέρια τους το κράτος. Και ποιοι έχουν στο κράτο, το κράτος στα χέρια τους? Οι παρόντες κυβερνώντες. Έτσι. Απλά θα μοιραστούν τη λαχανόσουπα. Το ταμείο. Να πω κάτι από τη συνέντευξη επίσης που ίσως ενδιαφέρει. Ναι. Ερώτηση. Είναι πάντα από με εμπνέει ο Σταθάκης. Κάθε φορά που το διαβάζω κάνει ένα κλικ προς τα κάτω το IQ μου. Δηλαδή είναι απελπισία. Λοιπόν, από αντίστοιχες επαφές, εννοεί με το ταξίδι που θα πάει ο κύριος Τσίπρας στο Λονδίνο, από αντίστοιχες επαφές που έχετε πραγματοποιήσει στο εξωτερικό, πώς αντιμετωπίζουν το ΣΥΡΙΖΑ όλοι οι παράγοντες των αγορών με τους οποίους συζητάτε δηλαδή, και απαντάει ο κύριος Σταθάκης, προφανώς υπάρχουν θετικές και αρνητικές αντιδράσεις, αλλά το γενικό κλίμα είναι θετικό. Είναι κατανοητό από όλους πλέον ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι βιώσιμο και άρα πρέπει να αλλάξει για να περάσουμε σε φάση βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν χρειάζεται πρέπει να αλλάξει. Να αλλάξει, πρόσεξε. Ναι. Η αλλαγή αναφέρεται προφανώς και στα δεδομένα. Δεν υπάρχει καν αυτό που λέγανε για μείωση χρέους. Προφανώς όχι. Είναι οι λέξεις που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικές. Το ελληνικό δημόσιο χρέος με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι βιώσιμο και άρα πρέπει να αλλάξει για να περάσουμε σε φάση βιώσιμης ανάπτυξης. Ο κύριος Σταθάκης το Μάρτιο του 2010 διασταυρώσαμε τα ξύφη μας διαμέσου της εφημερίδας Αυγής, πολύ δημοκρατική εφημερίδα, καθότι δεν μου ξαναεπέτρεψε να απαντήσω στον κύριο Σταθάκη γραπτά, και έλεγε τότε ποια χρεοκοπία και ποιος είναι αυτός που μιλάει για χρεοκοπία και γιατί τρομοκρατεί τον κόσμο. Αφού η εξυπηρέτηση του χρέους είναι μόλις 5% του ΑΕΠ της χώρας. Βεβαίως ο κ. Σταθάκης, καθότι άεργος εκ πεπιθήσεως, δεν ξέρει ότι ακόμη στο νοικοκυριό ή στο κράτος μια επιχείρηση δεν υπολογίζει την εξυπηρέτηση του χρέους μόνο τους τόκους. Υπολογίζει και τα χρεολύσια. Διότι εάν έχει ποτέ την επιβάρηση του νοικοκυριού του, δηλαδή εξαρτώνται από το μισθό του, και ίσως να είχε πάρει και ένα δάνειο μπας και μπορέσει να καλύψει μερικές τρύπες και δεν είχε τα λεφτά του μπαμπάκα και της μαμάκας, θα ήξερε πολύ καλά ότι εξυπηρετώ το δάνειο πληρώνοντας και τα χρεολύσια και τους τόκους. Και αυτά τα συνυπολογίζεις. Αυτά χρειάστηκαν 4 χρόνια για να τα μάθει ο μέγας αυτός καθηγητής της οικονομίας. Ότι τα προσθέτεις και τα συνυπολογίζεις, το Μάρτιο του 10 δεν τα ήξερε. Όπως βεβαίως δεν ήξερε ότι το ευρώ είναι σε κρίση. Τότε μας έλεγε ότι είναι παντοδύναμο. Παντοδύναμο. Και όταν του λέγαμε, όταν έγραφα εγώ ας πούμε την εποχή εκείνη ότι μας μπαίνουμε σε χρεοκοπία για να μας υποβάλουν σε καθεστώς αποικιοκρατίας, απαντούσε ο κύριος αυτός ότι όχι μόνο σε χρεοκοπία δεν θα γίνει, αλλά θα περάσουν πολλά χρόνια όπου το ζήτημα του χρέους απλά θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
Πότε μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο? Τον Μάιο, στις αρχές Μαΐου του 2010. Σε ένα μήνα μετά είχαμε το Καστελόριζο. Αυτός ο άσχετος, για να μην πω τίποτα χειρότερο, πλασάρεται σήμερα ως μέλλον υπουργός οικονομικών και τα έχει βρει με τις αγορές. Φυλαχτείτε, αδέρφια, για το τι πρόκειται να γίνει. Και επειδή αυτοί είναι αριστεροί, ξέρετε, έχουν το αλάτιτο του Πάπα. Ξέρετε, στο παπισμό και στην αριστερά υπάρχει το ultramontanus. Δηλαδή, το δόγμα του αλάθητου. Βεβαίως, ο Πάπας, το οποίο το έχει αρνηθεί κιόλας προσφάτως. Δηλαδή, πριν μερικές δεκαετίες αποφάσισε το Συμβούλιο των Καρδιναλίων, δεν υπάρχει το αλάθητο του Πάπα. Αυτό ακόμη το Συμβούλιο Καρδιναλίων της Αριστεράς δεν το έχει αποφασίσει. Οπότε έχει να πέσει ξύλο, αδέρφια. Έχει να πέσει φοροεπιδρομή. Έχει να πέσει πάτημα στο λαιμό. Και θα τους έχουμε όλους αυτούς, ξέρετε, αυτούς τους επαναστάτες. Και δεν εννοώ το Σταθάκη που είναι άνθρωπος των αγορών και ήταν πάντα από την εποχή του Κουκουέ δικτυωμένος παράξενα και με ύποπτες διασυνδέσεις. Απλά, ακόμη και αυτή η ιστορία, ναι, τον είχαμε και αυτόν δυστυχώς, γράφει κάποιος, και αυτός δυστυχώς από τον Κουκουέ είναι πανάθεμα. Τουλάχιστον αυτός έφυγε. Οι άλλοι που μείνανε, πανάθεμά τους. Λοιπόν, τέλος πάντων. Έφυγε αυτός και μείναν οι άλλοι για να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Κατάλαβε τι γίνεται. Έχουν το κοινό αφεντικό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το ζήτημα είναι ότι οι άλλοι που μας το παίζουν αριστεροί, που μας το παίζουν αντιπολίτευση, θα είναι οι πρώτοι που θα βγαίνουν και θα μας λένε: «Ε, όχι ρε παιδιά, λέει, βιάζεστε. Όχι ρε παιδιά, αλλά αφού το παλεύουμε το πράγμα». Ήμουν στην Καλάβητα πρόσφατα και μου έγινε πρόταση από το τοπικό ΣΥΡΙΖΑ να ενταχθώ κι εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ για να αλλάξουν οι συσχετισμοί με στο ΣΥΡΙΖΑ. 20 χρόνια παλεύαμε στο Κουκουέ και δεν μπόρεσα να κουνηθεί ούτε πέτρα. Ούτε πέτρα. Προς τα πίσω πήγε το πράγμα. Συναγωνιστές από το Πασόκ μεταφέρουν μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα ιστορία. Ναι, εκεί τουλάχιστον. Πόσα χρόνια αγωνίζονται μέσα από το Πασόκ, μήπως και αλλάξει η πολιτική, ναι, αυτό το θέλω πράγμα. Θέλω να πω δηλαδή αυτό το πράγμα. Παιδιά, όταν σε ένα κόμμα υπάρχει επαγγελματικός μηχανισμός και το ταμείο το χειρίζεται ο πρόεδρος ή ο γραμματέας στο πολιτικό γραφείο, τελείωσε αυτό το κόμμα. Δεν έχει δημοκρατία, δεν έχει δυνατότητες συσχετισμού δύναμης, δεν έχει αλλαγές, τίποτα. Όπως δεν έγινε ποτέ, ακόμη και όταν ο συνασπισμός είχε ψίχουλα. Θέλω να πω δηλαδή, όταν ο συνασπισμός ήταν στα 3,5%, 3, 3,5%, 4%. Δεν υπήρχε τίποτα. Γιατί τότε δεν αλλάξανε σχετισμοί? Και θα αλλάξουν τώρα? Με τους καραλάδιες από δίπλα? Με τις αγορές να έχουν πέσει και να έχουν βρει? Με τις Financial Times να λένε «αυτή είναι»? Ξέρουν βεβαίως τι λένε. Αλλάζουν οι σχετισμοί. Μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τα συνθήματα του ΣΥΡΙΖΑ δύο εκλογικές μάχες πριν, στην προηγούμενη εκλογική μάχη και τώρα, και να δει πώς γίνεται η νύχτα μέρα. Βεβαίως. Πώς εγκαταλείπεται ο λαϊκισμός, πώς εγκαταλείπονται όλα. Αλλάζει ο σχετισμός σε βάρος των όποιων πιθανών απόψεων και τα είπα. Όποιος μένει εκεί, απλούστατα τρέφει αυταπάτες. Ή να το πούμε έτσι, του αρέσει να είναι σε μεγάλη ομάδα, να το πούμε έτσι χουλιγκανίστικα, γιατί έτσι αντιλαμβάνεται την πολιτική. Δυστυχώς ο μέσος Έλληνας και δυστυχώς κυρίως ο αριστερός. Κυρίως ο αριστερός. Χουλιγκανίστικα. Εγώ θέλω να είμαι με τον Όφη, όχι με τον Όφη Γαστούνης, αλλά με τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Είναι γνωστό τώρα το παιχνιδάκι, ας πούμε. Είναι γνωστό το παιχνιδάκι. Δεν έχουν αντιλήψεις, δεν έχουν απόψεις. Τρέμουν να πάνε στον κόσμο και να τη ζυμώσουν. Δεν ξέρουν από κόσμο. Και όλα με το μηχανισμό ξέρουν και τους μοϊδεάτες. Οπότε έχουν πλήρως εγκλωβιστεί. Το δράμα είναι, καλά, αυτή είναι δικαίωμά τους. Εμείς τι θέλουμε? Και όλη η χώρα τη φταίει. Και ο Κοσμάκης που θα υποφέρει τριπλά και τρίδιπλα. Και τι φταίμε εμείς να υποστούμε τα χειρότερα με κυβέρνηση αριστεράς? Και θα τα υποστούμε γιατί θα έχουμε τέτοιους τύπους. Οι οποίοι δεν θα έχουν σε τίποτα, σαν το Σταθάκενο, οι οποίοι δεν το έχουν σε τίποτα να καλέσουν τους Ευρωπαίους, τους Αμερικάνους να τους λύσουν τα εθνικά ζητήματα. Δεν έχουν σε τίποτα να ζητήσουν από τις τράπεζες καινούργια δάνεια για να τα πάρουν και να πάρουν δεσμεύσεις πολύ χειρότερες από αυτές που έχουν ο Σαμαράς, γιατί είναι επαγγελματίες του είδους. Ενώ οι άλλοι ήταν ερασιτέχνες. Μας το λέει και ο Σταθάκης. Το φαντάζει τον επαγγελματία αυτόν σε σχέση με τον άλλον? Αν είναι ο ερασιτέχνης ο Σαμαράς και αυτός είναι επαγγελματίας, Παναγία μου σώσε. Λοιπόν, αυτό είναι το συνολικό πλαίσιο.
Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφω. Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Όπως ξέρετε, η επικοινωνία με την εκπομπή γίνεται διαμέσου του email μικρόφωνο με κάπα μικρόφωνο dk@gmail.com. Σήμερα στις 7 η ώρα στο Μαρούσι, Σαλαμίνος 36, συνεχίζεται ο κύκλος αυτομόρφωση για την οικονομική επιστήμη. Εισηγητής είναι ο Μιλών. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει σήμερα 7 η ώρα το ραδάκι στο Μαρούσι, Σαλαμίνος 36. Λοιπόν, πέρα όμως από αυτό, φαντάζομαι γνωρίζετε ήδη ότι έχει υπάρξει μια μικρή αψημαχία, θα μπορούσαμε να το πούμε, σκέρμις, το λένε οι Αγγλοσάξονες, ανάμεσα ημών και ημών. Δηλαδή, ανάμεσα ημών και το ΓΕΘΑ. Για έναν περίεργο λόγο που προσπαθώ να καταλάβω ακόμη ποιος είναι. Μήπως τελικά τον έχουν παρεξηγήσει τον Κωνσταράκο. Λοιπόν, και θα πω τι εννοώ. Δώσαν απάντηση στο άρθρο που ανέδειξαν, που έγραψα την προηγούμενη εβδομάδα, στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, όπου έλεγα ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο κύριος Κωνσταράκος με την εμφάνισή του και την κατάσταση Στεφάνου στο γερμανικό στρατιωτικό νεκροταφείο του Διονύσου, στην ουσία δικαιώνει από τι φόρο τιμής στους νεκρούς στρατιώτες των Ναζί. Και αυτό αποτελεί όνειδος, για να μην πούμε τίποτα άλλο. Σε αυτό το άρθρο λοιπόν έστειλε απάντηση το ΓΕΕΘΑ, το γραφείο τύπου για να πούμε πιο συγκεκριμένα, του ΓΕΕΘΑ. Και όπου λέει στην πραγματικότητα αυτό που λέω και εγώ, δηλαδή το πώς έγινε αυτή η εκδήλωση, ότι ήταν πρωτοβουλία της γερμανικής πρεσβείας, ότι αυτή η εκδήλωση έγινε για τα θύματα των πολέμων και των διωγμών. Προφανώς ήταν θύματα διωγμών οι Ναζί στρατιώτες στο γερμανικό στρατιωτικό νεκροταφείο του Διονύσου, και φυσικά ότι το κάνανε γιατί ήταν και άλλοι εκεί. Δηλαδή, πώς θα το πούμε, δεν το κάνουμε μόνοι μας, το κάνουμε μαζί με παρέα, και αυτό μας δικαιολογεί. Λοιπόν, σε αυτό απάντησα με το δικό μου τρόπο. Υπάρχει αναρτημένη απάντηση, δεν θέλω να την επαναλάβω. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι να σχολιάσω κάτι που μου έχουν στείλει σε πάρα πολλά email, την τοποθέτηση του Μανούσου Παραγιουδάκη, που είναι επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ και εμφανίστηκε στην εκπομπή στο Credit TV με τον Γιώργο Τοσαχίνη ως καλεσμένος, στην οποία έκανε μια τοποθέτηση ασκώντας κριτική, φιλική κριτική προς τον κύριο Κωνσταράκο ως συνάδελφος προς συνάδελφο, ότι δεν έπρεπε να πάει στο γερμανικό νεκροταφείο και να καταθέσει στεφάνι, όπως επίσης και μια σειρά παρατηρήσεις που είχε να κάνει με το ζήτημα του επίτιμου καθηγητή του γερμανού ιστορικού Ρίχτερ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ένας φίλος ρωτάει επιπλέον κιόλας και το ποια είναι η γνώμη μου για τον κύριο Παραγιουδάκη. Καταρχήν δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, οπότε δεν μπορώ να έχω γνώμη, πέρα από αυτή την εκπομπή που άκουσα και με την οποία βεβαίως γενικά συμφωνώ, με την έννοια πια εννοώ συμφωνώ. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες για την νύχτα των ημείων και όλα αυτά τα πράγματα που δεν μπορεί να τα ξέρεις, δεν μπορείς να ξέρεις τι ακριβώς ισχύει, και βεβαίως παίρνεις υπόψη σου τη μαρτυρία, γιατί ήταν διοικητής του Τέταρτου Σώματος Στρατού την εποχή εκείνη ο κύριος Μανούσος Παραγιουδάκης. Φυσικά και συμφωνώ με το ότι δεν έπρεπε να πάει. Ήμουν ο πρώτος που βγήκα και το είπα και το βγήκα ανοιχτά. Βεβαίως δεν νομίζω ότι είναι δεν είναι απλά υπόθεση να μιλήσουμε μόνο για την ιστορία ότι ήταν ένα ολίσθημα. Είναι ένα χοντρό ζήτημα κατά τη γνώμη μου. Όποιος θέλει να διαβάσει περισσότερο μπορεί να διαβάσει την απαντική επιστολή τη δική μου προς το ΓΕΕΘΑ. Προσωπικά θεωρώ ότι οι αξιωματικοί που έκαναν και έδρασαν με αυτόν τον τρόπο τους θεωρώ εθνικά ανάξιους, και γι' αυτό θα πρέπει να παραιτηθούν. Εάν έχουν τσίπα επάνω τους θα πρέπει να είχαν παραιτηθεί ήδη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτό είναι πρόβλημα δικό τους βεβαίως και δικό μας, το γεγονός ότι έχουμε τέτοιους αξιωματικούς και μάλιστα επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, όταν τα παιδιά μας καλούνται να κάνουν θητεία και βεβαίως να στηριχτούν σε αυτούς σε περίπτωση που η πατρίδα τέθει σε κίνδυνο. Καήκαμε όλοι μας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για τον κύριο Ρίχτερ.
Ο κύριος Ρίχτερ εντάσσεται σε εκείνη την κατηγορία των ιστορικών που θέλει να ξεπλύνει το παρελθόν της Γερμανίας προκειμένου να ξεπληθεί το ναζιστικό παρελθόν αλλά να διατηρηθεί το λεγόμενο ρεβασιστικό, ιμπεριαλιστικό παρελθόν της Γερμανίας, το οποίο είναι απόλυτα σήμερα ζωντανό. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι η Γερμανία εξακολουθεί να έχει τον ύμνο του Reich ως ύμνο της, το Deutschland über alles, έτσι, που είναι ένα φρικτό ιμπεριαλιστικό κατασκεύασμα από την εποχή του Kaiser, και είναι ντροπή και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει αυτός ο ύμνος. Λοιπόν, ακόμη για ένα κράτος, υποτίθεται κατά τα δημοκρατικό. Βεβαίως, το επίσημο δόγμα της διατυπώθηκε επίσημα και από τον Joachim Gauck, πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Γερμανίας, ο οποίος το Γενάρη του 2014, φέτος δηλαδή, είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι η Γερμανία πρέπει να απαλλαγεί από τα σύνδρομα του παρελθόντος, δηλαδή από το σύνδρομο ενοχής για τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, και πρέπει να αναπτυχθεί ως παγκόσμια δύναμη και να μην είναι εύκολη η απάντηση όποτε χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί η Bundeswehr, δηλαδή η διάδοχος της Wehrmacht. Λοιπόν, να μην είναι εύκολη η απάντηση όχι, θα πρέπει να πούμε και ναι. Έτσι, για να καταλαβαινόμαστε. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι, αυτό το δόγμα της επίσημης Γερμανίας υπηρετεί και η γερμανική πρεσβεία με την εκδήλωση που έκανε στο στρατιωτικό νοικοταφείο του Διονύσου, το οποίο είναι κατάφορη παραβίαση, όχι μόνο πρόκληση στο πατριωτικό αίσθημα των Ελλήνων. Κατά τη γνώμη μου, αυτός που έδωσε άδεια στο να γίνει αυτή η εκδήλωση στο γερμανικό νοικοταφείο θέλει του φέκισμα στα τρία μέτρα. Γιατί τα γερμανικά στρατιωτικά νεκροταφεία που υπάρχουν εδώ υπάρχουν μόνο για ανθρωπιστικούς λόγους. Δηλαδή, μόνο το γεγονός να τιμηθούν οι νεκροί ως πρόσωπα, ως άτομα, ως άνθρωποι δηλαδή. Δεν μπορούν να γίνονται τελετές οποιοδήποτε είδους, στρατιωτικές και πολιτικές τελετές στα στρατιωτικά νεκροταφεία. Αποτελεί προσβολή αυτό το πράγμα. Προσβολή στα θύματα του Διστόμου, στα θύματα των Καλαβρίτων, στα θύματα των 100 τόσο χωριών που κάηκαν. Στις 600.000 και πάνω θύματα της πρώτης πείνας χάρη στους Ναζί, στο 1/6 του πληθυσμού που χάθηκε από τις θηριωδίες και τις φρακαλαιότητες των Ναζί, και αν είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια πράγματα στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Ρίχτερ δεν ήταν τίποτα άλλο παρά είναι από αυτούς που ανακάλυψε βεβαίως ότι οι κριτικοί ήτανε κακοί στρατιώτες. Έπαιζαν άσχημα, ξέρεις. Τους καλέσανε προφανώς οι Γερμανοί αλεξιωτιστές που επιτέθηκαν στο νησί της Κρήτης, τους καλέσανε σε αγώνα κρίκετ, και ως γνωστόν οι κριτικοί δεν τηρούσαν τους κανόνες και παίζανε βρώμικα. Έτσι λοιπόν πολεμούσαν βρώμικα, βεβαίως. Ο άλλος κατέβαινε ας πούμε με πολυβόλα και αυτοί είχαν τσουγκράνες. Λοιπόν, τσουγκράνα βγάζει μάτι. Πώς είναι δυνατόν να μου επιτίθεσαι με τσουγκράνα εσύ? Κατάλαβες, παίζει βρώμικα αυτός. Λοιπόν, τέτοιος είναι ο ιστορικός αυτός. Πληρώνεται για να κάνει αυτού του τύπου την προπαγάνδα υπέρ του γερμανικού μεγαλείου, και βεβαίως για να μπορέσει να εξηλαιώσει, και αυτοί θύματα ήταν οι αλεξιωτιστές. Μπορεί να κάψαν την Κάνδανο, μπορεί να κάψαν τα μισά χωριά της Κρήτης από την πρώτη μέρα που πατήσαν το πόδι τους για να εκδικηθούν το λαό, τον κρητικό λαό που έδωσε τη μάχη για να μην πατήσει στο χώμα τους Ναζί, αλλά βεβαίως θύματα ήταν και αυτοί, μωρέ. Τι να κάνανε, διαταγές εκτελούσανε. Έτσι λοιπόν εμφανιστήκαμε σε αυτό το πράγμα, να δίνουμε κιόλας και βραβείο. Βεβαίως, εντάξει, βραβείο τώρα τα πανεπιστήμια, σιγά τις πλάκες στα πανεπιστήμια τώρα. Άσε μην πω τίποτα, τι πανεπιστήμια είναι αυτά που έχουμε, ειδικά στις κοινωνικές επιστήμες. Λοιπόν, φαίνεται κιόλας από την παραγωγή έργου τους. Δείτε τα βιβλία τους. Για γέλια είναι αυτοί οι τύποι, ας πούμε, που βγαίνουν. Τέλος πάντων, για να ξέρετε όμως τι παιχνιδάκι παίζετε, θα σας διαβάσω. Δείτε, πριν πάμε σε αυτό, μου επιτρέπεις κάτι. Έλα. Υπήρχε μία δήλωση του Ντεγκόλ. Την κρατάει ο Μαλρό Στάντι από μνημονεύματά του. Τώρα θα την πω από μνήμης, δυστυχώς δεν μπόρεσα να το ξαναβρω. Αν η Γερμανία δεν ήθελε να χάσει τα παιδιά της, ήταν πολύ απλό. Δεν χρειάζονταν να βγουν έξω από τα σύνορα της Γερμανίας. Είναι τόσο απλό μερικές φορές και δεν χρειάζεται να δουλευόμαστε.
Οι Γερμανοί εδώ πέρα ήρθαν σαν εκπρόσωποι του ναζισμού. Όποια ιδέα και αν ήρθαν στο κεφάλι τους. Ούτε του γερμανικού λαού, ούτε της Γερμανίας γενικά. Ήρθαν και ακριβώς. Ο Ντεγκόλ μιλάει πάντα σαν Γάλλος. Ως σφαγέας, ως σφαγής ήρθαν. Κατακτητές εισβολής. Και σε εκείνον τον ηλίθιο που μου έγραψε στο προσωπικό μου blog ότι τέλος πάντων αυτό είναι το πνεύμα των Ελλήνων, γιατί έφτιαξαν τύμβο στους Πέρσες μετά τη μάχη του Μαραθώνα. Βρε ηλίθιε, αφού γράφεις που κάθεσαι και γράφεις ένα σχόλιο, δεν κάθεσαι τουλάχιστον να ελέγξεις την πληροφορία. Διάβασες μια βλακεία στο διαδίκτυο και πρέπει να παράγεις δηλαδή. Πέρα από το ότι είναι έτερο εκάτερο, δηλαδή άλλο το στρατιωτικό νοικοταφείο των Ναζί και άλλο το πώς θάψαν οι Έλληνες τους Μήδους, δηλαδή τους Πέρσες εκεί πέρα, δεν τους φτιάξανε ποτέ τύμβο. Βρε ηλίθιε, εδώ δικάζανε αυτούς που προσβάλλανε την πόλη. Θα κάνανε τύμβο και μνημείο στους εισβολείς κατακτητές. Τελείως βλάκας. Πόσο ρε παιδί μου μυδίζεις ρε γαμότο μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Γιατί υπάρχει απόλυτη βλακεία. Βλέπουμε, έχει κατέβει το πνευματικό επίπεδο του ελληνικού λαού δραματικά. Αυτό είναι η κατάκτηση βεβαίως του Πασόκου, οφείλουμε να πούμε. Του εκπαιδευτικού συστήματος του Πασόκου. Πρέπει να κάνει βλάκα τον Έλληνα. Πώς τα ψήφιζε. Πώς τα ψήφιζε. Διαφορετικά. Λαλιώτιδες, Τσοχατζόπουλους, ιστορίες και αυτά, και ψηφίζει και ακόμη και τώρα τους Βενιζέλους, τους Παραβενιζέλους. Του Τσίπρα που είναι, ναι, όλα αυτά. Σαμαράδες, ναι, ρε παιδί μου. Όλο το πολιτικό. Και κάποτε το επάγγελμα ήταν σοβαρό. Το να είσαι ένα Σαμαρά ήταν σοβαρό επάγγελμα. Έφτιαχνε σαμάρια για τα γαϊδούρια. Τώρα έγινε γαϊδούρι ο Σαμαρά. Κατάλαβε. Δηλαδή και προσβάλλει και το γαϊδούρι. Δεν μπορεί να το πει γαϊδάρε. Πού να το πει γαϊδάρε. Τι σου φταίει ο γαϊδαράκο, ο Κυρμέντιο. Λοιπόν. Το 1948, με απόφαση του δικαστηρίου της Νιρεμβέργης, όπου δίκαζε τους στρατηγούς οι οποίοι βυσοδόμησαν εναντίον του ελληνικού πληθυσμού και έδρασαν βεβαίως και στα υπόλοιπα Βαλκάνια, αλλά εδώ πρωτίστως είχαν βρει, ξέρετε, επειδή είχαμε πολλούς αμαράδες, μεϊμαράκηδες, βαρβιτσιώτιδες, παπαδόγκονες, είχαμε πολλά τέτοια καμάρια, βυσοδόμησαν εδώ ιδιαίτερα. Λοιπόν, αλλά η Γερμανία με τη συνηγορία των Αμερικανών δεν τους έστειλε να δικαστούν εδώ. Δικάστηκαν από Αμερικανικό δικαστήριο της Νιρεμβέργης και το 1948 βγάλαν απόφαση. Ποιοι ήταν αυτοί? Von Liszt, Spindel, Felmy. Ακούστε λοιπόν τι είπε το Αμερικανικό δικαστήριο της Νιρεμβέργης για αυτούς τους κυρίους. 1948, καταλαβαίνετε ότι εντωμεταξύ στην Ελλάδα σφαδάζει η χώρα από τον εμφύλιο. Ακούστε λοιπόν τι λέει το Αμερικανικό δικαστήριο. Ο πρόεδρος εξέφρασε τη γνώμη ότι οι εναντίον των Γερμανών πολεμήσαντες στα Βαλκάνια παρτιζάνοι δεν είναι το δυνατόν να θεωρηθούν γενικώς ως έχοντες την ιδιότητα του εμπολέμου βάσει των διεθνών διατάξεων. Τα εχμαλωτιζόμενα μέλη των παράνομων συμμοριών παρτιζάνων, προσέξτε, παράνομες συμμορίες παρτιζάνων, ήσαν στην πραγματικότητα ελεύθεροι σκοπευτέ και δεν είχαν το δικαίωμα να αξιούν να τους μεταχειρίζονται ως εχμαλώτους πολέμου. Η θανατική εκτέλεση, επομένως, τιού των ελευθέρων σκοπευτών δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως έγκλημα βαρύνων των στρατάρχη Λίστ και τους μεταυτού δικαζόμενους άλλους Γερμανούς στρατηγούς. Λίγο παρακάτω δικαιώνει και τα μαζικά αντίπεινα, διότι ήταν αντίπεινα δίκαια και νόμιμα, καθότι οι παράνομες συμμορίες των παρτιζάνων επέμεναν να κάνουν αυτό το καταστροφικό έργο, να κάνουν αντίσταση δηλαδή κατά των κατακτητών. Αυτή την απόφαση οι Γερμανοί χρησιμοποιούν εναντίον των Ελλήνων στα δικαστήρια που πηγαίνουν, που απόγονοι των θυμάτων του διστόμου αλλά και άλλων διεκδικούν αποκατάσταση, αναγνώριση και αποκατάσταση. Αυτή την απόφαση, μαζί με τη δικαίωση που τους έχει δώσει το ελληνικό κράτος διαχρονικά, καθότι δεν έχει προσβάλει και δεν έχει προσβληθεί ποτέ αυτή η απόφαση. Ποτέ δεν έχει προσβληθεί. Γι' αυτό έχουν αυτό το θράσος. Και συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να θεωρούν τους παρτιζάνους τρομοκράτες, τους αντάρτες δηλαδή για να καταλάβουμε,
γιατί λέμε τρομοκράτες, ενώ νόμιμη ενέργεια, τα μαζικά αντίπεινα στο δίστομο, στα Καλάβρητα, τώρα στις 13 Δεκεμβρίου μάλιστα έχουμε και την επέτειο, από που βεβαίως οφείλουν να μην μιλήσει κανένας για τις φρικαλαιότητες των Ναζί. Είναι μια επέτειος, κάποιοι εκεί σκοτώσανε κάποιους. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί να το προσωποποιήσουμε το θέμα. Είναι η βία του πολέμου γενικά. Δεν έχει καμία σημασία δηλαδή το ποιος ήταν εκεί πέρα. Διότι πώς μας το λέει να δείτε, είναι πολύ ωραία η βία των τυραννικών καθεστώτων γενικά. Δεν μιλάμε ειδικά, γιατί όταν μιλάς ειδικά ναζιστικό καθεστώς, προσβάλλεις. Τώρα, ναζιστικό καθεστώς τώρα, εντάξει. Τυραννικό καθεστώς γενικά, καθεστώτα γενικά. Ας πούμε το τυραννικό καθεστώς του Χαμουραμπή του Δεύτερου. Το τυραννικό καθεστώς του Ραμψή του Άλφα. Το τυραννικό καθεστώς του βασιλιά Σκορπιού της Μεσοποταμίας, βεβαίως. Όλα αυτά τα τυραννικά καθεστώτα παρήγαγαν σοβαρά προβλήματα και είχε χάνει πάρα πολλά θύματα. Γι' αυτό λοιπόν και η γερμανική πρεσβεία έκανε την εκδήλωση στο γερμανικό νεκροταφείο του Διονύσου ενάντια στα τυραννικά καθεστώτα από το 2.520 π.Χ. μέχρι σήμερα. Διότι δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο σε ένα, διότι τότε μεροληπτούμε υπέρ των άλλων. Δηλαδή, γιατί όχι ο Χαμουραμπή και μόνο ο Χίτλερ. Δηλαδή, καταλαβαίνω το θέμα, δηλαδή. Καταλαβαίνετε. Τώρα, αν πεις τη γερμανική πρεσβεία ως λίκνο σύγχρονου ναζισμού και την επίσημη Γερμανία ως συνεχιστή του Ράιχ, είτε του Κάιζερ, είτε του Χίτλερ, το ίδιο και το αυτό είναι, έτσι, θα σε πουν ξενόφοβο. Λοιπόν, όχι, έχουμε υπερβεί το λαϊκισμό. Είναι όπως είναι γνωστό, είμαστε ξενόφοβοι, αυτό είναι πολύ γνωστό. Αυτά είναι τα... Ελπίζω να μην έχουμε, μάλλον να το πούμε έτσι, εγώ να σου πω καμιά γνώμη. Όταν είδα το γράμμα από το ΓΕΘΑ, μάλιστα κάποιοι εν ενεργεία στρατιωτικοί μου λέγανε, όταν είχα γράψει την πρώτη, υπήρξε αντίδραση και τα δύο πράγματα, τους λέω, ρε παιδιά, τι αντίδραση να υπάρξει, είναι δυνατόν, είναι τόσο γαζί, να ανοίξουν μέτωπο και να απαντήσω κι εγώ και να τους πάρει ο διάλογος και να τους σηκώσει. Δηλαδή, πόσο γαζός πρέπει να είσαι, ας πούμε, για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Τελικά, μάλλον ο κ. Κωνσταράκος είναι υπέρ μας. Τι είναι όπως τα κίνα αυτό. Γιατί ή τέλειος μα τέλειος ούφο πρέπει να είναι για να δίνει εντολή στο γραφείο, στον εκπρόσωπο τύπου, να δίνει απάντηση επιβεβαιώνοντας αυτά που λες, ή με σένα ή με εμάς είναι το παιδί, αλλά τι να κάνει, δεν μπορεί να αντιλέξει σε διαταγές. Ξέρω εγώ, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω διαφορετικά. Δηλαδή μου έδωσε την ευκαιρία, ας πούμε, να τους χειροτονήσω δεύτερη και τρίτη φορά, ας πούμε, με τέτοιο τρόπο που περιμένω εν αγωνίως την απάντησή τους, δηλαδή να δω τι άλλο θα σκαρφιστούν να πούμε, να πούνε. Γιατί στην αρχή μου είπαν να αναιρέσετε, κύριε Καζάκη, να διορθώσετε το άνθρωπο σας, διότι έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε. Τώρα τι θα πούνε, δηλαδή, τι ξέρω, ειλικρινά είναι... Όπως και να έχει όμως, εμείς επιμένουμε ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε φέρει εθνόσημο και έχει ορκιστεί να φυλά την πίστη στην πατρίδα και τα λοιπά και δεν έχει στοιχειώδη εθνική ευαισθησία να παραιτηθεί εδώ και τώρα. Ο επαγγελματισμός που δεν συνδέεται με εθνική ευαισθησία, με ιδανικά και αξίες, για παράδειγμα σαν τη φερόμενη ρίση του Παύλου του Μελά που λέει εμένα, εμένα μια ιδέα με καθοδηγούσε πάντα στη ζωή, η βοήθεια προς τον πλησίον και προς τον τόπο. Αν αυτό δεν είναι βασικό στοιχείο της συγκρότησης προσωπικότητας του Έλληνα αξιωματικού, τότε να σηκωθεί να φύγει το ταχύτερο δυνατό. Να παραιτηθεί, να ξεβρωμίσει το σώμα, οι ένοπλες δυνάμεις και ο τόπος. Διαφορετικά, δεν είναι τίποτα περισσότερο από επαγγελματίας δολοφόνος, δεν είναι τίποτα περισσότερο από επαγγελματίας εκτελεστικό όργανο, τυφλό εκτελεστικό όργανο, αδιαφορώντας το ποιος δίνει διαταγές ή το σε ποιον, για ποιον τα συμφέροντα
καλείται να σκοτώσει. Τέτοιους επαγγελματίες μισθοφόρους και τέτοιους επαγγελματίες δολοφόνους δεν χρειαζόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν τους χρειαζόμαστε. Να πάνε αλλού. Φύγετε, να πάτε αλλού. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε στην Αμερική. Στην Τουρκία. Α, να υπηρετήσετε στην Αζόφ. Συνταξιαρχή Αζόφ. Με τους νεοναζί στην Ουκρανία. Είναι ό,τι πρέπει για σας. Θα σας πληρώνουν και καλύτερα. Ξέρω εγώ. Αλλά εδώ δεν μπορείς να φέρεις το εθνόσημο και να έχεις αυτή τη στάση. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Ξέρεις τι γίνεται. Το κουμπί αυτό, το συγκεκριμένο κουμπί. Έχω κάνει μεγάλο λάθος. Αν μπορεί να ξαναδιάβασε το email. Ήταν χαμηλωμένο το μικρό. Λοιπόν, είπαμε για τον φίλο που μας λέει ότι δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα γιατί τέλος πάντων έχουμε τα χάλια μας, είναι ο Παντελής από τα αποκαλάματα. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αρκεί να υπάρχουν ορισμένοι αφοσιωμένοι στη δουλειά αφύπνισης και οργάνωση του ελληνικού λαού. Ξέρετε, στον Περισσό είχαμε ένα κουμπί κόκκινο. Το πατάγαμε και διαπιστώσαμε δύο πράγματα. Ή δεν υπήρχε σύνδεση με το λαό. Ή το κουμπί ήταν σαν το ψευτοθόδωρο του τηλέφωνο που μίλαγε, ξέρετε, με τους υπουργούς. Όσο και να το πατάγαμε δεν έγινε τίποτα. Καταλάβαμε ότι πρέπει να κατέβουμε κάτω στον κόσμο και να μιλήσουμε τον κόσμο, να τον κερδίσουμε με τους όρους τους δικούς του. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, τότε δεν έχει νόημα να συζητάμε για οτιδήποτε, έτσι. Λοιπόν, μπορεί να καθόμαστε και να κλαίμε τη μοίρα μας, αλλά άνθρωπος που κλαίει τη μοίρα του είναι για μένα το πιο ικτρό. Πώς να το πούμε, μου δημιουργεί μια φοβερή τάση για ίκτο. Το λυπάμαι όπως λυπάμαι το δαρμένο σκύλο. Καλό ζώο ο σκύλος, αλλά ρε παιδιά, άμα το δεις το δαρμένο με τη σιγουριά στα σκύλια, δεν το λυπάσαι και λες να μην καταντήσω έτσι. Νομίζω να μην καταντήσουμε έτσι. Ακολουθεί το δελτίο πληστηριασμών για την Τετάρτη 26 Ενδεκάτου 2014, 3.30 η ώρα με 5 η ώρα μετά μεσημβρίας. Είναι το δελτίο, το εβδομαδιαίο δελτίο για το κίνημα των πληστηριασμών που πληθαίνει, αυξάνει και αυγαταίνει γενικά και νομίζω ότι έχει μια πολύ μεγάλη σημασία να το ακούσουμε. Δελτίο πληστηριασμών στα Ειρηνοδική Αττικής για Τετάρτη 26 Ενδεκάτου, 3.30 με 5 η ώρα, είναι στο Ειρηνοδικείο Μαραθώνα, Θέμηδος 2 στο Καπαδρέτη. Πρόκειται για πληστηριασμό από Τράπεζα Πειραιώς, από Αλφα Μπανκ, οικόπεδο με οικοδομή, και από την Αλφα Μπανκ πάλι Αγροτεμάχιο. Να φροντίσουμε να μην τα πάρουν. Έτσι. Ειρηνοδικείο Κοροπίου, Κάσου, όπισθεν αστυνομικού τμήματος. Μάλιστα, το ενδιαφέρον στο Κοροπή είναι αυτό που μου λέγανε την προηγούμενη Τετάρτη, ότι πήγαν να κάνουν και προσπαθήσαν να κάνουν πληστηριασμό μέσα στο αυτοκίνητο, καθότι είχαν αποκλείσει, είχε αποκλειστεί το ελληνικό κοροπείο και ξέρετε, επειδή αυτά τα γίνονται με κυκλώματα τώρα, αυτοί πήγαν μέσα στο αυτοκίνητο να κάνουν τη δουλειά. Αύριο λοιπόν, συγγνώμη, δεν είναι αύριο, είναι την Τετάρτη, πρόκειται για πληστηριασμό οικοπαίδου που βγάζει στο σφυρί η Eurobank. Να τις κάνουμε τη χάρη, φαντάζομαι. Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, Πεντέλης 14 στο Μαρούσι. Πρόκειται για πληστηριασαπό τη Eurobank ενός διαμερίσματος. Οικόπεδο με οικία από πληστηριασμό οικοπαίδου με οικία από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και από την Proton Bank πάλι οικόπεδο με οικία. Στο Ειρηνοδικείο Αχαρνών, Μενιδίου δηλαδή, Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αχαρνές στο Μενίδη. Δύο πληστηριασμοί από Eurobank, όπου είναι οικόπεδο με οικοδομή και οικόπεδο. Στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας,
Θησαίος 273 και Σόλωνος στην Καλλιθέα, είναι ένας πλειστηριασμός από την HSBC, είναι ένα διαμέρισμα που βγάζει η HSBC στο Σφυρί. Στο Ειρηνοδικείο Πειραιά, Νικήτα 12, στον Πειραιά. Είναι ένας πλειστηριασμός από την Alpha Bank, διαμέρισμα. Ένας πλειστηριασμός, πάλι διαμέρισμα από την Credit Agricole, παρακαλώ. Τιτλοποιημένο θα είναι το δάνειο. Και μία οικία που βγάζει πλειστηριασμό, η Proton Bank. Στο Ειρηνοδικείο Περιστερίου, Παρασκευοπούλου 14, Κριτών 2, στο Περιστέρι. Πλειστηριασμός καταστήματος από την Εθνική Τράπεζα. Να μην επιτρέψουμε τον άμυρο να χάσει και τον τρόπο επιβίωσής του, έτσι. Ειρηνοδικείου Ηλίου. Μανάκι 11 στο Ήλιον. Πλειστηριασμός οικοπαίδου με οικία από τη Eurobank. Ειρηνοδικείου Αθηνών. Κυρίου Λουκάρεως 14, όπισθεν εφετίου στους Αμπελοκήπους. Πλειστηριασμός από Attica Bank, 3 διαμερίσματα και 3 αποθήκες. 4 πλειστηριασμούς από την Eurobank, 3 διαμερίσματα, 1 αποθήκη, 1 κατάστημα. 2 πλειστηριασμοί από την Τράπεζα Πειραιός. 1 πλειστηριασμός από την Εθνική Τράπεζα διαμέρισμα και 1 από την Proton Bank πάλι διαμέρισμα. Όπως καταλαβαίνετε, λέω, δεν πρέπει να τους αφήσουμε να... Ξέρετε τώρα τι γίνεται. Αν αυτό το επιτρέψουμε να συμβεί, σε λίγο δεν θα υπάρχει ακίνητο για ακίνητο που θα βγει στο σφυρί. Και είναι άμεσα αποτελεσματικός ο τρόπος αυτός. Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να σταματήσουν οι πληστηριασμοί. Κατά τα άλλα, μπορούμε να ακούμε 40.000 υποσχέσεις από διάφορες μεριές. Αυτός είναι ο μόνος άμεσος και αποτελεσματικός τρόπος, γιατί έχει άμεσο αποτέλεσμα. Δεν περιμένεις να δεις αν θα υλοποιήσει τις υποσχέσεις του το οποιοδήποτε κόμμα. Είναι ή πρόκειται να είναι στην κυβέρνηση. Και από την άλλη μεριά δημιουργείς ένα πλαίσιο που δεν επιτρέπει στον κόσμο πλέον σε οποιοδήποτε κόμμα και ανανεύει να προσπεράσει το ζήτημα των πληστηριασμών έτσι ελαφρά την καρδία. Ο Αλέξανδρος από το Όσλο επιμένει πού θα βρούμε όπλα όταν τα χρειαστεί ο λαός θα τα βρει. Μην ανησυχείς καθόλου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε είναι γνωστό ότι το ΕΠΑΜ έχει κάτι τεράστιες αποθήκες οπλισμού που τα φυλάμε τα κλειδιά για να μην, ξέρετε, έχουμε κανόνια, πυροβόλα, έχουμε αυτό, σφεντόνες. Έχουμε και μια σφεντόνα από την εποχή του Δαβίδ. Αυτή, ξέρετε, χτυπάει κατευθείαν. Δηλαδή, μιλάμε μέσα σοβαρή. Το βασικό ζήτημα είναι να δούμε πώς μπορεί ο κόσμος να σταθεί στον δρόμο. Και μετά τα βρίσκουμε όλα τα άλλα. Και προς Θεού, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα εκ του προημίου με σχεδιασμούς τέτοια πράγματα, εκτός και αν είμαστε άλλες λογικές άνθρωποι, έτσι, που εδώ δεν ταιριάζει. Δεν είμαστε, πώς να το πούμε, οπαδοί εκείνων που θεωρούν ότι θα πρέπει να λύσουν τα προβλήματά τους με τα όπλα. Έτσι αλλιώς αυτοί οι τζούφοι είναι. Τους είδαμε, είναι οι πρώτοι που την κοπανάνε όταν γίνεται κάτι ή όταν σκληραίνουν τα πράγματα ή όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Δημήτρη, καλημέρα. Σε παρακαλώ να ανακοινώσεις και να σχολιάσεις το ακόλουθο ψήφισμα του Δήμου Ηλίου για τους πληστηριασμούς που προήλθε από τη Λαϊκή Βούληση των Παρευρισκομένων στο Ειρηνοδικείο Ηλίου. Σου επισημαίνω ότι ψηφίστηκε σε πλειοψηφία ακόμη και από το ΚΚΕ. Ο Μαΐλης το μάθε. Που σημειωτέων δεν συμμετέχει στη δράση στο Ειρηνοδικείο και καταψηφίστηκε από την παράταξη του κυρίου Καούκη. Καούκης είναι αυτός. Είναι δυνατόν. Η Καούκα που έλεγε και η Μαλβίνα.
που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, γιατί προφανώς τα δικά τους σπίτια δεν κινδυνεύουν, ούτε τους ενδιαφέρει για αυτά που βρίσκονται ήδη σε κίνδυνο. Ο Καούκης τώρα. Από την επίσημη σελίδα του Δήμου Ηλίου, 21/11/2014, ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλίου σχετικά με το θέμα των πληστηριασμών. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλίου, στη συνεδρίασή του την 5/13/2014, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με το θέμα των πληστηριασμών. Πάρα πολλά νοικοκυριά της χώρας μας έχουν οδηγηθεί σε οικονομική καταστροφή εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των μνημονιακών πολιτικών. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχουν καταστεί όμοιροι των τραπεζών, με αποτέλεσμα πολλά σπίτια να βγαίνουν σε πληστηριασμούς. Απαιτούμε την απαγόρευση των πληστηριασμών φτωχών και μεσαίων οικοκυριών, η Ένωση Συμβολιογράφων να αρνηθεί τη συμμετοχή σε αυτή την αδικία σε βάρος των φτωχών πολιτών, η Ομοσπονδία των Εφοριακών Υπαλλήλων να αρνηθεί τη συμμετοχή της διαδικασίας κατάσχεσης και πληστηριασμών. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλίου θα σταθεί πλάι στο λαό, καταδικάζοντας και απαγορεύοντας πολιτικά τους πληστηριασμούς των φτωχών και μεσαίων οικοκυριών. Το παροψήφισμα να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, στον τοπικό τύπο, στο διαδίκτυο κτλ. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Κουκουβίνος Δημήτριος. Λοιπόν, θετική εξέλιξη κατά τη γνώμη μου αυτό το ψήφισμα και ελπίζω πολλοί Δήμοι να πάρουν τη σκυτάλη. Βεβαίως δεν αρκεί το ψήφισμα, χρειάζεται παρουσία στα ειρηνοδικεία. Αν δεν υπάρχει παρουσία στα ειρηνοδικεία, τα ψηφίσματα είναι fake volan. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Οφείλω να διαβάσω την διαμαρτυρία που μας στέλνει ο φίλος εκπομπής και συναγωνιστής Στέλιος. Είναι μια διαμαρτυρία εναντίον μου, με καταγγέλει. Και οφείλω βεβαίως, τηρουμένων των κανόνων δημοκρατικής ενημέρωσης, να διαβάσω την διαμαρτυρία. Πρώτον, την Παρασκευή, σχολιάζοντας τον φιλόσοφο Ράμφο, ρωτώντας τάχα μου πώς το λένε τον τύπο, ο συνομιλητής σου είπε: «Στέλιο, και εσύ, το μόνο Στέλιο που γνωρίζω είναι ο Καζαντζίδης. Λοιπόν, σε πληροφορούμε ότι έχουμε μαζευτεί όλοι οι επαμήτες, οι έχοντες το ίδιο βαπτιστικό όνομα με τον κύριο αυτόν και τον άλλον, αυτόν που όπως είπες τον μόνον, τον έναν και μοναδικό που γνωρίζεις, και δημιουργούμε πυρήνα ΕΠΑΜ ο Άγιος Στυλιανός. Και θα δούμε μετά το πόσο ψεύδεσαι και θα το σκεφτούμε αν θα σε συγχωρέσουμε και αν δεν εμείς. Το λέξους δεν ξέρω». Ιστερόγραφον, ο Ιούδας μέσα στα βαθιά σκοτάδια, αξιμένοντα σχεδόν, έδρασε. «Εσύ ούτε καν πρόλαβε να νυχτώσει. Από το μεσημέρι επολύθης». Δεύτερον, Δημήτρη, σε ένα από τα σεμινάρια του καλοκαιριού, στη συζήτηση αναφέρθηκε στον άνθρωπο με το αλφα κεφαλαίο, αυτόν που παρασημοφορήθηκε λίγο πριν από δημήσεις κύριων των Ευαγγελικών, από τον πατήρ Μπούς, με την ύψιστη τιμή που μπορεί να λάβει Αμερικανός πολίτης, τον Presidential Medal of Freedom, άκου Freedom, τον μέγα ανθρωπιστή Ρίστον. Ο Ρίστον ήταν ο επικεφαλής του Citigroup. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε μια καινοτομία του από τις τόσες, στο επίτευγμα έμπνευσής του, το εργαλείο απαλωτρίωσης των υπολείπων χωρών του πλανήτη, την προσθήκη στο αμερικανικό και αγγλικό δίκαιο, τι Αγγλίδα, τι Αμερικανίδα ή πουτάνα είναι μία, τη οικειοθελώς παραχώρησης της εθνικής ανεξαρτησίας. Θεόπνευστο θα έλεγε κάποιος, αλλά σίγουρα εκτός της βοήθειας του Ευαγγελικού Κυρίου, αυτόν που σε σώζει, Jesus love you, Phil Collins, αφού πρώτα καταστρέψουν τη χώρα σου η Ιεραπόστολή του, η έμπνευσή του αυτή ήταν κυρίως απόρρια της μεγαλοσύνης του και της φιλεπλαχνίας του. Πάνω απ' όλα αλτρουιστής, δεν χωρά αμφισβήτηση περί τίτου. Είπες λοιπόν ότι αυτό ήταν ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των τραπεζιτών, ώστε να μην τους την κάνουν γυριστή τα κράτη της Λατινικής Αμερικής. Καθότι έχουν την πεποίθηση, με όλη την πρέπουσα εθνική υπερηφάνεια που απορρέει από αυτό το γεγονός, πως δηλαδή είμαστε η πρώτη χώρα που απεμπόλησε την εθνική της κυριαρχία, τα γνωστά συμβάσεις δανειακές διευκόλυνσης, διευκόλυνσης Μάιος 2010, υπάρχει πιθανότητα αυτό το μέτρο να εφαρμόστηκε τότε και σε εκείνες τις χώρες? Απάντησε μου σε παρακαλώ, με έχει φάει η αγωνία. Ελπίζω η απάντηση να είναι αρνητική. Για την Ελλάδα ρε γαμώτο. Όντως, αρνητική. Δεν υπέρωσε καμία. Κύριο. Ποιος? Τον κύριο αυτόν. Ρίστον. Λοιπόν, Βρίστον, Χρίστον, Ρίστον. Λοιπόν, με W.
Λοιπόν, για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, όντως καμία χώρα, με εξαίρεση την Ελλάδα, δεν έχει υπογράψει τέτοια δανειακή σύμβαση σαν αυτή που μας έχουν επιβάλει εις διπλούν. Διότι υπογράψαμε μία και δεν πέρασε από το κοινοβούλιο, και μετά υπογράψαμε μία δεύτερη, καλύτερη, και πέρασε από το κοινοβούλιο και έγινε ΦΕΚ, νόμος του κράτους. Ο φίλος Τέλειος, ο οποίος θα ιδρύσει και πάνω του Αγίου Στυλιανού, ο Σόρας θα δώσει τα λεφτά στο Σταθάκι, από εκεί τα βρήκε. Λοιπόν, ο σας Τέλειο, πρόσεξε. Για να έχουμε, μην τώρα προσβάλλει στο Σταθάκι, μιλάμε για σοβαρό οικονομολόγο τώρα, δεν το κάνουμε στην πλάκα. Λοιπόν, ο φίλος Αποστόλης μας λέει, μην προειδοποιείς ρε Καζάκη, γιατί κάτι θα τύχει την τελευταία στιγμή στους Σιριζαίους. Προφανώς αφορά την, στο Μοσχάτο την εκδήλωση, μην ανησυχείτε καθότι δεν μπορεί να τύχει κάτι, διότι έχουν δηλώσει, δεν έχουν δηλώσει, μετά από 45 ονόματα, κατέληξε ο κύριος Κρουμπλής να πει το OK. Εντάξει. Πάντα είμαστε, πώς το λένε, αυροί με τους συνομιλητές μας. Απλά θα ζητήσουμε να μας εξηγήσει ορισμένα πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουμε εμείς οι απλοί πολίτες. Πολίτες η Ελλάς. Λοιπόν... Καλησπέρα κύριε Καζάκη, ονομάζομαι Λάμπρος, είμαι 23 ετών φοιτητής και σας παρακολουθώ αρκετό καιρό. Θα ήθελα προσωπικά να σας παρακαλέσω να προσπαθείτε να πάρετε προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί η χώρα έχει ανάγκη το ΕΠΑΜ και αυτά που εξαγγέλλεται, με όλο το σεβασμό και καλή σας συνέχεια. Ξέρεις τι γίνεται, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εδώ, όχι δεν είναι, είναι μικρό, μη σε απασχολεί ιδιαίτερα, δηλαδή... Όσο και να παρακαλέσουμε, δεν πρόκειται να μας δώσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το έχουμε διαπιστώσει πάρα πολλές φορές. Μας έχουν την κλείσει την πόρτα κατά μούτρα. Όπως καταλαβαίνεις, δεν είμαστε ούτε Ελληνοφρένεια, ούτε μέλη του ΚΚΕ, ούτε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρεις, άμα ήμασταν μέλος του ΚΚΕ, ας πούμε, θα είχαμε εκπομπή στον κύριο Χατζηνικολάου τώρα. Λοιπόν, και μάλιστα θα κάναμε και με, μπορεί να κάναμε και ντουέτο με τον κύριο Χατζηνικολάου, ενδεχομένως. Αν ήμουν τέτοιο του ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά θα είχα σε οποιοδήποτε θέλω, για να μην πω για το καθεστώς, γιατί δεν το βάζουμε αυτό στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, σήμερα, συγγνώμη να σου πω στον Ενικό, έχουμε debate της κυρίας Ασημακοπούλου με τον κύριο Σπουλέτη. Η Μισελ με τον Πάνο. Ο Πάνος, Πάνος. Γύρισε από τη Χάφιγκτον Πόστ από το πάρτι που πήγε στη Γαμήνα Δεξίωση. Από το Χάφιγκτον. Ήταν Γαμήνα Δεξίωση, πήγε και η Γιάννα με τα κόκκινα, όλοι ήταν όλοι επιχειρηματίες. Γιατί η Χάφιγκτον... Ήταν επαναστατική εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Γιατί η Χάφιγκτον μου θυμίζει το Χούφτοστιν. Αυτό μου θυμίζει, ρε παιδί μου. Έχεις και αυτούς τους τύπους που είναι με την κόκκινη Γιάννα. Κόκκινη, ναι. Το κόκκινο ταγέρ. Μία η κόκκινη Ρόζα και μία η κόκκινη Γιάννα. Είναι αντισυστημική πάντως Γιάννα. Βεβαίως. Εκεί στο Μπρόκολον, πώς τον είπαμε αυτό. Αμπρικολάζ. Ναι, Μπρόκολάζ. Εντάξει, τι να κάνει, συγγνώμη, δεν πρέπει, θα γίνει κυβέρνηση. Δεν πρέπει να τα έχει καλά με τις αγορές στο μετά να μπορέσει να διαπραγματευτεί. Αυτό ναι. Και ξέρεις που τα βρίσκει καλά με τις αγορές. Στον Μπρόκολάζ. Μην του στείλουμε κανένα μπρόκολο. Και η Λάτσι. Αυτό να μου πει. Ήταν και ο επαναστάτη γιο τη. Αυτό να μου πει. Πού θα πήγαινε, α πούμε, στα Εξάρχεια, σε ταβερνείο. Δεν είναι in. Άσε δε. Που ενδεχομένως κάποιος να έχει φτύσει με χλαπάτσα στην καρέκλα, να καθίσει η κυρία με το ταγέρ των 15.000 ευρώ και να αφήσει αποτύπωμα. Καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα θέμα τώρα, έτσι. Δεν μπορεί με την πλέμπα. Λοιπόν, φίλε μου, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα θέμα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το παλεύουμε, γι' αυτό και πρέπει να χρειαστεί, θα χρειαστεί η δουλειά να γίνει πόρτα σε πόρτα. Δεν γίνεται διαφορετικά και βεβαίως μέσω του διαδικτύου. Όσο μπορούμε καλύτερα, για να πούμε τα σοβαρά. Μην νομίζω ότι το προσπαθούμε, απλά δεν υπάρχει τρόπος, δεν υπάρχει δίωδος. Και δεν υπάρχει δίωδος διότι ετοιμάζουν τα χειρότερα και δεν μπορούν να υπάρχει μια φωνή που να τους ξεσκεπάζει. Αυτό είναι το θέμα μας. Γι' αυτό και δεν τολμάνε κιόλας να κάνουν εκπομπή ώστε να αναμετρηθεί αυτή η άποψη με τις άλλες απόψεις. Εάν σε καλέσουν μία στους 10 μήνες να σε θυμηθούν, σε θέλουν σαν άλοθη. Σαν Μαϊντανό, να πετάξει μια ατάκα για να γίνει τζετζελές, να ανεβούν οι ακραματικότητες. Δεν σε θέλουν για να αναμετρηθούν οι απόψεις. Γιατί μία και 31 πάει να αναμετρηθεί η άποψη. Καθότι τότε πώς θα σε λένε γραφικό και περίεργο και ιστορίες για γρίους.
Λέτε να κάνουμε πρωτοχρονιά με νέα κυβέρνηση, μας λέει ένας ο φίλος ο Στάθης. Με νέα πρωθυπουργάρα που θα αλλάζει τους σχετισμούς στην Ευρώπη. Ξέρω εγώ, άμα δούμε και αυτή την κωμωδία. Μόνο Χάρη Κλίν μπορεί να απαντήσει αυτό. Ποιον λέει νέα πρωθυπουργάρα. Ξέρω εγώ. Αυτό που θα. Ποιο θα έρθει ο σχετισμός. Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Αλήθεια. Βέβαια. Με το που θα εκλεγεί, αυτόματα θα αλλάξουν όλοι οι σχετισμοί. Αυτόματα. Θα φύγει και ο Γιούγκερ. Θα φύγει ο Γιούγκερ. Όχι, θα φορέσει κόκκινο ταγέρ. Εντάξει. Όπως η Γιάννα. Θα γίνει δηλαδή ουσιαστικά. Θα γίνει ο κόκκινος Γιούγκερ. Επαναστατική ένωση. Ναι, ο κόκκινος Γιούγκερ. Λοιπόν, όπως πατάς ένα κουμπί και αλλάζουν όλοι οι σύρτες. Μας είπε ότι ο βασικός στόχος ΣΥΡΙΖΑ, ο τελικός στόχος είναι ο σοσιαλισμός. Βέβαια, πάντα. Ο σοσιαλισμός. Ο σοσιαλισμός των πλουσίων όμως. Όπως λένε οι Αμερικάνοι. Ο σοσιαλισμός των πλουσίων. Οι πλουσίοι κερδίζουν, οι φτωχοί πληρώνουν. Έτσι είναι. Ο σοσιαλισμός. Αγαπητή κύριε Καζάκη, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Ήθελα να σας απευθύνω μια ερώτηση και μια υπενθύμηση σχετικά με μια παλιότερη δήλωσή σας. Είχατε πει πως αν καταφέρει τελικά να βγει το έτος 2014 χωρίς πολεμικό επεισόδιο ή ανάλογη σοβαρή πρόκληση εις βάρος της χώρας μας, θα πιστείτε να πιστέψετε στο Θεό που προσέχει την Ελλάδα από ψηλά. Θεωρείτε πως ο κίνδυνος ελοχεύει μέρα με τη μέρα όλο το επόμενο διάστημα. Αν περάσουμε στο δεχείο 2015 χωρίς επεισόδιο, είστε έτοιμος να τηρήσετε αυτό που είχατε δηλώσει? Ναι, θα πάω να βαφτιστώ. Σας ρωτώ με όλη την καλή διάθεση, χάρη ευθυμίας και οχυρονικά περιπεκτικά είμαι δόλο. Η ερώτησή μου αφορά κάτι που είχατε ανακοινώσει μήνες πριν τις ομιλίες σας σχετικά με την παρουσία, με την παρουσίαση από το ΕΠΑΜ μιας ολοκληρωμένης μελέτης προγράμματος για το πώς πρέπει να ανασυγκροτηθούν και να λειτουργούν οι ένοπλες δυνάμεις ώστε να υπηρετούν αποτελεσματικά το σκοπό για τον οποίο υφίστανται. Δεν το είδα κάπου όλο το προηγούμενο διάστημα και ήθελα να ρωτήσω αν θα παρουσιαστεί κάποια στιγμή, στην πρώτη ευκαιρία όταν θα έχουμε την κατάλληλη χρηματοδοτική επάρκεια. Γιατί δυστυχώς υπάρχει ένα θέμα αυτή τη στιγμή στο ΕΠΑΜ, το ταμείο είναι μείον. Και όπως καταλαβαίνετε πρέπει να γίνει συν για να γίνει κάνει στοιχειώδη εκδήλωση το ΕΠΑΜ. Αναμένω την επιτυχική εκπομπή για την παρουσίαση των αληθινών γεγονότων του έπους του 1940. Να είστε καλά και καλή δύναμη στον αγώνα σας. Πάντως δεν το λέω σοβαρά, το λέω. Λέω κάποιος από εκεί πάνω μας προσέχει. Αυτό λέω. Τώρα ποιος είναι αυτός δεν ξέρω. Δημοψήφισμα. Το πνεύμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Αυτό, γιατί αυτό στοιχειώνει, δεν μας κοιτάει. Λοιπόν. Ένας ο φίλος ο Λεωνίδας από την Κρήτη, η δράση μας στο ειρηνοδικείο Ηρακλείου έχει καταφέρει να αποτρέψει τον ληστηριασμό πολλών ακινήτων έως σήμερα, με αποτέλεσμα τη συνεχή εξάπλωσή της σε όλη τη χώρα. Με ρίσκο τη σωματική μας ακεραιότητα, σιγάρε Λεωνίδα, ήρεμα, και την προσωπική μας ελευθερία, και πάλι ήρεμα, παλεύουμε ενάντια στην αρπαγή της περιουσίας μας και την εξαθλίωση από ένα καλά οργανωμένο σύστημα που θέλει τον πολίτη πλήρως υποταγμένο και υποχείριό του. Η λαϊκή στάση πληρωμών δεν κατευθύνεται από κανένα ακόμα μηχανισμό παρά μόνο από τη βούληση όσων συμμετέχουν. Ένα είναι το σύνθημά μας, συσάχθεια. Λοιπόν, στις 30/3/2013 ορίστηκε η πρώτη μεγάλη συνέλευση πολιτών στην Πλατεία Ελευθερίας με την επωνυμία Λαϊκή Στάση Πληρωμών. Η πρωτοεπρογρασία για την πρώτη συγκέντρωση έγινε με πρωτοβουλία του ΕΠΑΜ Ηρακλείου και του Ανταρσία. Μαζί τους στην πρώτη συνέλευση βρέθηκαν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, των αντιμνημονιακών πολιτών, το εργατικό κέντρο Ηρακλείου, επίσης απλός κόσμος χωρίς κομματική ταυτότητα, κάτι που έδωσε στο κίνημα ενωτικό χαρακτήρα. Τέλος πάντων, είναι αρκετά μεγάλο για το ιστορικό της λαϊκής στάσης πληρωμών που συνεχίζει να δρά αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, είναι όντως πρωτοπόρα στο κίνημα των κατομυστριασμών. Ο φίλος Αποστόλης από την Κρήτη μας λέει ότι εγώ πάντως πιστεύω το λάθος άλλα και όχι εμάς τους γραφικούς και τους περίεργους που μας διαβεβαίωσε ότι θέλει να σταματήσουν οι πληστηριασμοί. Μας αγαπάει κατά βάθος, όπως λέει ο Αποστόλης. Ναι ρε Αποστόλη, έχεις απολύτως δίκιο, αλλά μας αγαπάει από πολύ βάθος. Χαίρε βάθος δίχα, που λένε έτσι. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει, ενημερώστε μας πιο πρακτικά πώς ακριβώς μπορούν να ανασταλούν οι πληστηριασμοί, πώς αποφεύγεται η κατασταλτική δράση των αστρονομικών κτλ. Δεν κάνεις απολύτως τίποτα. Απλά παρουσιάζεσαι. Υπήρξε περίπτωση ειρηνοδικείου που χρειάστηκε απλά να υπάρχει ένας επαμύτης, εμφανίστηκε, ο ειρηνοδίκης τον είδε, τον ρώτησε, εσύ τι είσαι, επαμύτης. Ναι, αλλά τι κάνεις εδώ. Είμαι το κίνημα κατά των πληστηριασμών. Και ο ειρηνοδίκης έκλεισε το ειρηνοδίκιο και έφυγε. Τόσο απλά.
ένας επαμύτης και κλείνει ένα ειρηνοδικείο. Φανταστείτε λοιπόν τι μπορεί να γίνει όταν υπάρχει μάζα απ' έξω. Δεν το λέμε, το λέμε αστεία, μεταξύ σοβαρό και αστείο, αλλά είναι αυτό το πραγματικό γεγονός. Και αυτό κάνουμε. Ειρηνικά είσαι απ' έξω και βεβαίως όταν είσαι απ' έξω ούτε ο τραπεζίτης έρχεται, ούτε τα κοράκια, ούτε τα κοράκια συμβουλεογράφοι, ούτε τα κοράκια δικηγόροι τολμάνε να εμφανιστούν. Γιατί ξέρεις, όταν υπάρχει κόσμος εκεί έξω, φοβάσαι. Μη στιγματιστείς. Και άμα τη στιγματιστείς, την έβαψες. Γιατί αυτές οι δουλειές γίνονται στα γκουφά. Στα γκουφά, στα μουγκά, στο παρασκήνιο. Δεν γίνονται στα μπροστά. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Από την άλλη μεριά, οι ειρηνοδίκες δεν έχουν κανένα λόγο να θέλουν να φάνε, με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις που ξέρετε, εδώ συλλογισμός σαν ιδεολογία κτλ. Δεν έχουν λόγο ούτε να ευνοήσουν τις τράπεζες, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Οπότε εύκολα προχωράνε σε αναβολή πληστηριασμού, ούτε βεβαίως οι εργαζόμενοι, τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους στα ειρηνοδικεία, είναι διατεθειμένοι να κάνουν πλάτες είτε στις ΔΟΗ είτε στις τράπεζες. Γι' αυτό και τόσο απλά γίνεται αυτή η ιστορία. Δεν έχετε παρά να συμμετάσχετε σε μια τέτοια κινητοποίηση τώρα την Παρασκευή. Την Τετάρτη, συγγνώμη, 3.30 ώρα. Έχουν εμφανιστεί ακόμα και περιπτώσεις αστυνομικών οι οποίοι συμφωνούν. Στο λένε οι άνθρωποι προσεκτικά. Στο λένε. Συμφωνούμε, ρε παιδιά, ελάτε, συνεχίστε. Μέχρι στιγμής σε όλες τις καταλήψεις πάνω από τα μισά ειρηνοδικεία που δεν είναι η κατάληψη, συγγνώμη, του κινήματος. Της αναστολής των, μάλλον της κατάλυσης των πληστηριασμών σε περίπου στα πάνω από τα μισά ειρηνοδικεία που γίνεται πλέον στην Αττική, η παρουσία της αστυνομίας ήταν διακριτική και τις περισσότερες φορές πάρα πολύ θετική. Δηλαδή ήταν, ρε παιδιά, εντάξει, τι να κάνω, ρε, τι να κάνω, το μεροκάματο να βγαίνει αφού με στείλαν, τι να κάνω. Και το αυτό, μέχρι εκεί. Βεβαίως έχουμε κρούσματα σύγκρουσης με τα ΜΑΤ, όπως είχε η Λαϊκή Στάση Πληρωμών στο Ηράκλειο, αλλά πριν από ένα χρόνο, και τελικά έχουν αποκτήσει φιλικές σχέσεις με τους ματατζίδες τώρα πλέον, δηλαδή γνωρίζονται, ανταλλάζουν τηλέφωνα, κάνουν βεκαιέρες μαζί, τέλος πάντων τι κάνουν. Λοιπόν, και στο ΡΕΜ θυμνώ, έγινε μια τέτοια αψιμαχία και τελικά διορθώθηκαν τα πράγματα. Εντάξει, μόνο καμιά σφαλιαρίτσα, ας πούμε, είναι μέσα του. Μην τρομάζουμε κιόλας το παραμικρό. Πάντως όσο απλώνεται αυτό το κίνημα, όσο αγκαλιάζει τα περισσότερα ειρηνοδικεία της χώρας, τόσο πιο δύσκολη είναι η αστυνομική επέμβαση. Τι να κάνει, να πάει σε όλα τα ειρηνοδικεία, να χτυπήσει πια. Λοιπόν, και πάλι να χτυπήσει, πάλι αναβάλλονται τα, έτσι. Οπότε εμείς ο στόχος μας τον περιμένουμε, τον πετυχαίνουμε. Το βασικό είναι να πηγαίνει κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό είναι το βασικό. Και ακριβώς επειδή δεν είναι κάτι που χωρίζει τον κόσμο ανάλογα με το τι πιστεύει, τι θεό έχει, τι πολιτικό κόμμα ψηφίζει, τι οτιδήποτε, είναι ικανό να συσπυρώσει γειτονιές ολόκληρες, δήμους ολόκληρους κτλ. Και χρειάζεται να κάνουμε τέτοια δουλειά. Να σηκωθεί ο άλλος από τον καναπέ, να σηκωθεί και να πάει στο ειρηνοδικείο. Τις Τετάρτες είναι μια καλή ευκαιρία. Πολύ καλή ευκαιρία. Σερβίρετε κερακί. Στην Κρήτη, όχι, εγώ ξέρω τους παμίτες εδώ πέρα. Σε λίγο έτσι όπως πάει η ιστορία και τον κόσμο κατεβαίνει, σουβλάκια θα ψήνουν απ' έξω. Δεν είναι θέμα δηλαδή. Εγώ τους ξέρω τους παμίτες, είναι τρελοί. Είναι τρελοί αυτοί οι Ρωμαίοι που λένε, λοιπόν, που έλεγε και ο Βελίξ. Πάντως η φίλη Μαρία έχει βρει τη λύση. Κύριε Καζάκη, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσετε στον κύριο Φιντανίδη, γιατί είμαι σίγουρη θα σας παραχωρήσει χρόνο στο κανάλι του. Αυτό κι αν είναι πραγματικά. Γελάει βεβαίως μετά η φίλη Μαρία, αλλά δεν έχει σημασία, πάντως έχει μια βάση. Αυτό. Ο Τσάβες τα είχε καλά με τις αγορές, δυστυχώς τα έχει καλά με την Goldman Sachs και τώρα από το πληρώνει ο Γιώργος Μαντούρο και τρέχει σαν μουρλός. Αλλά τέλος πάντων είναι μια μεγάλη ιστορία, θα την εξηγήσουμε κάποτε, τώρα απλά πια δεν έχουμε χρόνο. Δυστυχώς το κράτος του, η κυβέρνηση Τσάβες πούλησε ομόλογα στην Goldman Sachs, τα διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο η Goldman Sachs που έχει δημιουργήσει σοβαρό δημοσιονομικό πρόβλημα στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Είναι ένα από τα προβλήματα που έχουν σοβαρά, τα σοβαρά προβλήματα. Τότε, όταν που το ανέλαβε ο Τσάβες και το κίνημά του, δεν είχαν σαφή άποψη για το ποια οικονομία θέλουν και με ποιον τρόπο θα την πετύχουν.
ήταν δημοκρατικό κίνημα και θεωρούσαν ότι θα διορθωθούν όλα φτιάχνοντας το καινούριο Σύνταγμα. Έλα όμως που αν δεν έχεις άποψη συγκροτημένη και σχέδιο για την οικονομία, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν αρκεί το Σύνταγμα και θεσμοί. Χρειάζεται να έχεις άποψη για την οικονομία και τον τρόπο που πρέπει να γίνουν. Και εκεί κάπου τα έχει κάνει κάποια πράγματα τα οποία, εντάξει, είναι διορθώσιμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν προβλήματα, δεν δημιουργούν προβλήματα στην, στο, και στο κίνημα, αλλά και στη χώρα πρωτίστως. Να, έχουμε και τον Γιώργο μαζί, γιατί ένας φίλος λέει «Καλησπέρα, για το νέο Χαράτσι θα γίνει αγώνας». Το Χαράτσι που λέει ήταν από τη ΔΕΗ. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, μήπως το ξέρεις εσύ. Νέο Χαράτσι 150 ευρώ το χρόνο στο λογαριασμό της ΔΕΗ σε τρεις δόσεις. Μπαίνει σε κάθε καθαριστικό, ενίο τέλος μείωση εκπομπής αερίων. Κατεβάζουμε μισή ώρα το γενικό κάθε μέρα. Α, αυτό είναι η πρόταση. Οπότε μας βολεύει για να έχει χασούρα η ΔΕΗ και να βάλει μυαλό και να πάψει να κάνει το Χαράτσι εισπράκτορα. Δεν το ξέρω αυτό το Χαράτσι. Το ξέρεις εσύ, επειδή είσαι ΔΕΗτης. Προφανώς, όχι επισκεκριμένο, όχι, αλλά προφανώς. Πρόκειται για αυτό το περίφημο ρυπαίνουν πληρώνει, αφού καταναλώνουμε ρεύμα ρυπαίνουμε και επομένως θα πληρώσουμε για την ανάπτυξη. Η λογική αυτή δεν χρειάζεται νομίζω να τη... Ηρωνικό ήταν αυτό που είπα, νομίζω ότι είναι καθαρό έτσι. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με το περιβάλλον ούτε τίποτα. Λεφτά μαζεύουν οι άνθρωποι όπως κάνανε πάντα. Και βεβαίως το λογαριασμό στις ΔΕΗ είναι ένας εύκολος τρόπος να μαζέψουν λεφτά για κάθε πράγμα. Γιατί ίσως αύριο λογαριασμό σε ΕΙΤΑΠ ή οποιοδήποτε έτσι δημόσιο κοινωνικό αγαθό θα είναι ο καλύτερος τρόπος να επιβάλλουν φορολογίες, χαράτσια κτλ. Γιατί ακριβώς ο κόσμος προκειμένου να μην χάσει το νερό, το ρεύμα, ζορίζεται, δεν έχει και πολλές δυνατότητες να το αντιπαλέψει, εκτός αν φτιαχτεί ένα πλατή μαζικό κίνημα, δεν πληρώνω, δεν ναι, αναφέρομαι ναι, μόνο ναι. Στις τοπικές, αλλά στη λογική έτσι, ακριβώς έτσι, αυτή, αλλιώς. Α, και στη λογική των ιδιωτικοποιήσεων, γιατί κοίταξε τώρα, καλά κακά τα ψέματα, αλλά η ιδιωτική των ιδιωτικοποιήσεων δεν εμποδίζει τα χαράτσια. Όχι, καθόλου. Καθάλλου, έτσι. Καθάλλου. Δηλαδή χρειάζεται να τα πούμε αυτά τα πράγματα, γιατί υπάρχουν έξω διάφοροι αφελείς που θεωρούν ότι τα χαράτσια έρχονται επειδή είναι δημόσια ιδέα. Επειδή είναι δημόσιο το κοινωνικό αγαθό. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι το θέμα της υπόθεσης εδώ πέρα. Και η υπόθεση αυτή θα συνεχίζεται. Στους λογαριασμούς θα φορτώνουν. Όποιος και αν τους καταθέσει αυτούς τους λογαριασμούς, θα τους φορτώνουν. Ναι. Ναι. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ήδη έχουμε κάνει μια υπέρβαση χρόνου, όπως συνήθως. Λοιπόν, τα νεότερα αύριο. Ευχαριστούμε για όσους μας ακούσανε. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Τα υπόλοιπα αύριο.